Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ας πρόμορφες πτήσεις για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ 10 με 12. Συντροφιά, παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 με τα θεματάκια που έχουμε φυσικά. Θα σας ενημερώσουμε για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου, για κάποιες ειδησούλες από τις υπόλοιπες ομάδες εδώ της πόλης. Για Αθήνα, Χαβούζα, Πειραιά, Φαταούλ, εγκληματικές κτλ. Δεν πολύ ενημερώνουμε. Ας ενημερώσουν οι φίλοι του ΠΟΚ που μας ακούν εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και να αναπτύξουμε οποιοδήποτε θέμα γουστάρετε. Και πάρα πολύ Μουντιάλ. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στέλιος Παντονίου, εδώ ο ακαμάτης, ο ακούραστος εργάτης. Και άλλο ένα βράδυ εδώ τα παλικάρια που ήταν το προηγούμενο Σάββατο και άφησαν άριστες εντυπώσεις από ό,τι λένε τα σχόλια και οι πληροφορίες που είχα. Οι Χριστάδες, ο Χρήστος ο Αργυρίου και ο Χρήστος ο Γεράνης. Έχεις καμιά σχέση με το δήμαρχο εκεί πέρα? Ναι. Σοβαρά. Είμαστε ΣΟΗ. Α, μπράβο. Πειλέα δεν ήταν, Πειλέα? Χορτιάτη. Χορτιάτη, Πειλέα, το ίδιο είναι. Δεν τα ξέρω τώρα. Χορτιά την Πηλέα, έτσι λέγεται. Τώρα ενώθηκαν αυτά. Και άσβες το χωρί να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ τα παιδιά θα μας πούνε την άποψή τους και θα μας ενημερώσουν για τα μάτς του Μουντιάλ. Ο Στέλιος Παπαντονίου, ο έγκριτος δημοσιογράφος παναθεμάτων, θα μας πει τα δικά του θεματάκια που έχει. Και φυσικά η αφέντη Μπουτσουνάρα μου εδώ, κλασικά, να σχολιάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη παρέα, ένα αθλητικό δίωρο εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη μας. Μόνο με τα μηνύματά σας για τις πρώτες στιγμές της εκπομπής, FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 ή στην ομάδα μας στο Facebook, στις πρόμορφες πτήσεις. Αν δεν είστε μέλη μπορείτε να γίνετε, πηγαίνετε στη σελίδα σας, πάνω αριστερά είναι το πινακάκι της αναζήτησης, πληκτρολογείτε με ελληνικούς χαρακτήρες ασπρόμαυρες πτήσεις, κάνετε το έτοιμά σας, σας κάνουμε δεκτούς. Και έτσι έχετε και εσείς συμμετοχή στην εκπομπή με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας τοποθετήσεις, τα δικά σας θέματα αλλά και τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, να σας πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ανοίξτε λίγο τις αυτάρες σας και ακούστε. Από σήμερα για τις επόμενες εκπομπές, κοντά μας ένας παλιός φίλος, ένας παλιός γνώριμος, με μια πάρα πολύ δυνατή και ενδιαφέρουσα επιχείρηση, η οποία σίγουρα ενδιαφέρει το αρσενικό φύλλο και όχι μόνο. Όνειρο Live Strip Show, κοντά μας από σήμερα και για όλο το καλοκαίρι. Το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις, αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο αισθησιακό που εντυπωσιάζει και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες του. Μόνο με 10 ευρουλάκια είσοδο μαζί με το ουισκάκι που θα πιείτε ή τη βοτκίτσα. Εγγύηση στην νυχτερινή σας διασκέδαση. Ακούει το όνομα Όνειρο Live Strip Show. Θα το βρείτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Κολέτη 30, έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Με τηλέφωνο επικοινωνίας, πληροφοριών και ρεζερβές στο 6977-222-939. Σημειώστε το. 6977-222-939 για τα bachelor party σας, οι γαμπροί και όχι μόνο, αλλά και για τις δικές σας ιδιαίτερες στιγμές διασκέδασης που αναζητά ο αντρικός πληθυσμός της Βορείου Ελλάδος. Όνειρο Live Strip Show 6977-222-939. Για να δούμε όμως αν θα έχει κανένα strip show στο Γερμανία-Σουηδία που είναι 1-1. Μία ενημέρωση ακόμα για τα bachelor παιδιά. Να ξέρετε, στο Όνειρο Live Strip Show 70 ευρουλάκια μόνο η φιάλη, το ουίσκι, η βότκα, ό,τι επιλέξετε για 5 άτομα. 70 ευρώ για 5 άτομα για τα bachelor και 2 κάρτες χορού για το γαμπρό. Γαμπρέ, ετοιμάσου να περάσεις αξέχαστες στιγμές. Απλά μην ενημερώνεις την ύφη γιατί δεν βλέπω να γίνεται γάμος την επομένη. Ή μία φιάλη κρασί μπορείτε να πάρετε. 40 ευρουλάκια για 5 άτομα και 2 κάρτες χορού πάλι δώρο για τον γαμπρό, μας ενημερώνει ο αδερφός Εμμανουήλ. Και φυσικά μόνο με ένα δεκαρικάκι στο Όνειρο Live Strip Show, γελάνε και τα αυτιά σας εδώ βλέπω να μου, έτσι. 2 πριβέ χορούς Βασίλη Καβαδία με τις μοναδικές εθέρειες υπάρξεις που υπάρχουν στο Όνειρο Live Strip Show
δύο πριβέ χορούς με 10 ευρουλάκια. Μην κάνεις χειρονομίες, έχεις καιρό να πας. Μουσική παρακαλώ. Δηλαδή μεταγραφές δεν γίνονται ρε φίλε, δηλαδή μόνο στις επιχειρήσεις και στα στεπιζάδικα. Μόνο εσύ πιστεύεις τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό γίνονται μεταγραφές. Και στις επιχειρήσεις γίνονται, Χρήστο μου. Έχει και δανεικούς μπορεί να έχει, δανεικές και τέτοια. Δανεικούς, δανεικές, τα πάντα μπορεί να έχει τώρα. Θέλει σκάουτερ, καλό εκεί. Θα στείλω το Στέλιο Παπαντονίου σαν πιο έμπειρο να κάνει μια αυτοψία του χώρου και θα σας ενημερώσει για να. Μόνος μου θα πάω. Εννοείται. Μόνος δεν λέει. Ρε. Όχι, φιλαράκι, θα πας μία μόνο σου να αρχίζει να ψήνεσαι στη νύχτα. Δεν γίνεται να πούμε να μην δεν έχει ψηθεί. Να πούμε, γιατί το προηγούμενο Σάββατο το είπες και μόνο σου. Έφαγες ένα γλέντι εδώ πέρα από κάποιον και δεν την πήρες καμπάρι. Πήγες να με κλείσεις κιόλας. Καλά, εμένα πήγες να κλείσεις. Δεν σε κατάλαβα. Δεν τράπηκες, ρε γαϊδούρι. Δεν σε κατάλαβα. Πήγες να με κλείσεις. Κλείστο να Βασίλη, κλείστο να Καμαδία, κόψτο να. Εντάξει, Μπίλη. Όχι, ρε, εντάξει, εγώ έκλαιγα από τα γέλια. Δηλαδή, προσπαθούσα. Είχα την κόρη μου δίπλα, ανέβαινα, προσπαθούσα να συγκρατηθώ. Η μικρή έχει πέσει κάτω από τα γέλια. Ακούω αφήσουμε τραχαλέω στου δύο εδώ να του πιάνουν τα γέλια και με έπιασε και εμένα μετά. Ευτυχώς στο κόλπο θα με έκλεινε. Αυτό το γαϊδούρι θα με έκλεινε. Τον είπα, δύο μήνες θα κάνει μετά την εκπομπή. Μα το θέμα είναι ότι επειδή το ξέρουμε χρόνια, μπορούσα να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το εννοούσε 100%. Ότι όντως σου λέει τώρα θα γίνει εδώ πέρα θέμα. Σου λέει εδώ είμαστε, τον κλείσαμε. Καταρχήν έχει κάνει, ακόμα πιστεύω τώρα έχει ηρεμήσει από το σοκ. Όλη τη βδομάδα ρε φίλε το πήραμε. Όλη τη βδομάδα αυτό μας έλεγε. Δεν προλαβαίναμε καν να το πούμε εμείς. Ναι, μωρέ, τράβαμε για σκλέον, το γούσταρε. Αφού είναι βιτσιόζος, ξέρω εγώ. Αλλά το ωραίο είναι ότι και εγώ κατάλαβα ότι είναι το ίδιο άτομο που κατάλαβε και ο Στέλιος. Το έκανε πολύ καλά. Η πλάκα είναι ότι στο καπάκι πήρε ο Δαντέλλας. Πήρε ο Δαντέλλας. Ναι. Γιατί τον άκουγα που είναι Τάσο. Και πώς τον είπε, το λέγανε αυτή τη φορά. Χαράλαμπο. Χαράλαμπο. Μας είχε πει Χαράλαμπο, μας είχε πει Πέτρο, Αντώνη. Κάθε φορά λέει διαφορετικό όνομα. Είχε και ένα φίλο μαζί του. Το Βίτσιο του θα είναι. Ο άντρας του θα ήταν. Τι φίλο, ο άντρας. Σήμερα κάτι έχει και γκέι, κάτι με τους γκέι εδώ πέρα. Δεν θα μας ακούσει. Για πες μου λίγο το ρεπορτάζ. Κάτι έγινε εκεί. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί στο Θερμαϊκό. Ναι, βρήκανε. Να σου πω ακριβώς τώρα το θεματάκι, το πώς έχει. Καλά, μέχρι να το πεις το θεματάκι, να πούμε ότι η Γερμανία-Σουηδία στο 65 είναι στο 1-1. Όταν είσαι έτοιμος το θεματάκι, πες μας. Ένα κόρνερ τώρα εκτελεί η Γερμανία. Το ημίχρονο ήταν 0-1, παιδιά, έτσι. Ναι. 0-1 το Ιβόνεν. Αμπράβο, αλλά αν το κάνει η Γερμανία και το γυρίσει, πάμε για ανατροπή. Δύο ημίχρονα στο τελικό. Για να δούμε τι θα δούμε. Έλα, Στέλιο μας. Επίθεση από γνώστους δέχτηκαν πριν από λίγο δύο άτομα, τα οποία κινούνταν στη Λεωφόρο Νίκης. Πριν προλάβουν να προσεγγίσουν το σημείο όπου ήταν το προγραμματισμένο το K Pride, δέχτηκαν επίθεση από δύο άτομα. Οι δράστες επιτέθηκαν και τους έσπρωξαν τον έναν από τους δύο στη θάλασσα και έκαναν και το ίδιο και με τον δεύτερο όπου αντέδρασε. Θύματα της επίθεσης ήταν ένας 45χρονος από την Βραζιλία και ένας 35χρονος Έλληνας από την περιοχή των Σερών. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι η επίθεση είχε ρατσιστικό κίνητρο, καθώς ο ένας από τους δύο κρατούσε σημαία του γκέι κινήματος. Για το περιστατικό διενεργείται προανακριτική ανάκριση από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ωραία. Εντάξει, καλό είναι να μην γίνονται τέτοια συμβάντα, τέτοια γεγονότα, αλλά καλό είναι να υπάρχει και μια ισορροπία γενικά σε κάποιες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί εδώ στην πόλη μας. Ας πούμε τώρα ο κύριος Μπουτάρης πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός, ιδίως στις ημερομηνίες που επιλέγει για να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις από τους γκέι. Δηλαδή την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων δεν είναι ανάγκη να το κάνεις εκείνο το πράγμα που έκανες. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες. Μην δίνεις άδεια εκείνη την ημέρα. Είναι μια ημέρα μνήμης. Είναι μια ημέρα στην οποία έχουν σφαγιαστεί 353.000 πόντι. Μην βεβηλώνεις εκείνη την ημέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή βάζουμε ήδη τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Εντάξει, και μετά γίνονται ό,τι γίνεται, ας πούμε, το οποίο είναι καταδικαστέ, έτσι, πράξεις βίας. Είμαστε κατά 100% εκτός αν μας βγάλετε από τα ρούχα μας. Να έχετε το νου σας.
Για τα νέα του ΠΑΟΚ θα σε ενημερώσει ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου μετά τον break που θα κάνουμε σε κανένα πεντάλεπτο. Απευθείας από Ολλανδία, εκεί που είναι δηλαδή η αποστολή του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν έχουμε πει τίποτα. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ σε κανένα δεκαλεπτάκι από τον Δημήτρη Ορμπατζόγλου ή τον Σταύρο Κόλκα. Νομίζω ο Δημήτρης θα βγει. Απευθείας από την Ολλανδία με όλα τα τελευταία νέα του δικεφάλου για την προπόνηση, για το πώς πάνε οι ποδοσφαιριστές. Και φυσικά για τις μεταγραφές, οι οποίες είναι ένα hot, very hot θέμα, θα το χαρακτήριζα. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμή, να δούμε, περίεργος να δω ποιος είναι ο βιαστικός. Καλησπέρα στον κύριο. Καλησπέρα. Να τα μας. Σαν να τον κάλεσες ήταν με αυτό που είπες τώρα. Καλό στη Ματίνα. Σαν να τον κάλεσες. Σήμερα είχαμε και η πάρτι. Είχατε. Τέλειωσε. Δεν ήρθες με το Ραπτόπουλο. Τέλειωσε. Ήρθες με τον Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλος εδώ δίπλα μου ήταν, τώρα έφυγε. Ήταν που τον έβριζε και τώρα είστε φίλοι. Όχι, ο Παύλος ο Ραπτόπουλος, δεν φίλε. Εδώ όχι, εγώ λέω για τον άλλο που τον έβριζε και τώρα. Ποιον λες, τις Express Service το Ραπτόπουλο. Ποιον ναι. Αυτό το Ραπτόπουλο. Εσύ έφυγες από τον gay party. Έφυγες από τον gay party, θα μας πεις λίγο εντυπώσεις, θα μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ. Ωραία πέρασα. Ήσουν πρωταγωνιστής, είχες δευτεράντζα θέση, τι είχες. Πρωταγωνιστής ήμουν καλέ. Τι φορούσες, πες μας, κάνε μια περιγραφή. Φορούσες ζαρτιέρα ροζ. Όλα ροζ, όλα ροζ. Γλυκούλη. Εσύ τι φοράς όταν πας με τον Φιλαράκη στο Ραπτόπουλο. Εγώ τι φοράω όταν... Όταν είσαι με τον Ραπτόπουλο του Φιλαράκη. Εγώ ρε Καρτάση βγαίνω στο γυαλί και με βλέπεις. Τι φοράω. Που τον έβριζε και τώρα είσαι μαζί του. Όχι και εμείς μαζί του. Πήγαμε σε μία εκπομπή, μία reunion εκπομπή, τιμή Σένεκεν τα 5 χρόνια συνεχόμενης τηλεοπτικής παρουσίας που είχαμε. Αν εσύ το θεωρείς αυτό θεματάκι ή ότι θεωρείς ότι είναι φίλος μου και κολλητός μου τα λοιπά, νομίζω ότι κάνεις λάθος. Καλή μου κυρία. Μάλιστα. Να σου πω, έχεις τρίγα στη γάμπα. Παντού, αλλά τις κυρίες. Κακούργα αρκούδα. Έχω πολύ τρίχα. Και πώς σε βολεύει ο άντρας σου με τόσο τρίχα. Τι βιτσιόζος είναι. Ξυρίζομαι. Ξυρίζεσαι. Με πετρέλαιο. Κάνεις χαλάουα ή βάζεις ξηράφι. Βάζω ξηράφι και μετά κάνω και δύο χαλάουα. Πότε θα έρθεις κι εσύ. Εγώ φιλαράκι δεν έχω τέτοια γούστα. Ευχαριστώ για την πρόταση, αλλά δεν έχω τι αγούστα. Να πιούμε καφέ, να πιούμε ρετσίνα, να σου χώσω και κάμια μέσα στη μούρη, ό,τι γουστάρεις. Αλλά ως εκεί παραπάνω δεν είναι. Τι να μου χώσει τη μούρη. Άμα είσαι κανένα βίσιο για κανένα σκαμπίλι, κανένα πλακώνι, τι άσχημο θα είναι. Να φας καμιά ψηλή. Θα φάμε. Κάνω λουκανικάκι, θα φάμε. Λουκανικάκι. Αυτό εξαπλάτανο, τι θες τώρα. Καραμαλίδικο. Καραμαλίδικο, το μαύρο θες, το σουτζούκι. Θες το πέταλο ή το μικρό που είναι το τυλιχτό. Το πέταλο σου αρέσει. Και μερακλής. Να σου πω, το θες ολόκληρο ή κομμένο. Ολόκληρο. Να φέρουμε και κανένα γκούρι βιωτία 7 και 30. Να δεις πώς θα το ισχυώσει. Έτσι. Ο άλλος που είναι, γιατί την προηγούμενη εκπομπή σε άκουσα, είχες και έναν ακόμα δίπλα. Τι, πούντος. Δεν μπορεί, είναι κουρασμένο. Αχ, το γλυκούλι. Το ξεθέωσες. Τι τον έκανες, βρε. Το ξεθέωσα. Σήμερα πώς σε λένε, δεν μαζί. Σήμερα με λένε Παναγιώτη. Και το πρωί και το βράδυ. Το βράδυ με λένε Χριστίνα. Αχ, είσαι υπέροχος. Λοιπόν, κάτι άλλο θες να συζητήσουμε ή να κλείσουμε. Όχι, όχι, να είστε καλά. Γεια σου Χριστινούλα, που σε λένε Παναγιώτη και σε λέγανε Αντώνη. Έκλεισε. Καλή Ανάσταση, αγοράκι μου. τι καψούρα τραβάει, ρε. Δεν ξέρω και το πραγματικό το όνομα, ρε γάμο. Λοιπόν, στο 70 βρισκόμαστε. Κάτσε μην έρθει καμιά μέρα από εδώ πέρα και το μάθουμε το όνομα το πραγματικό. Δύσκολα τον κόβο να έρχεται, να ξέρεις. Κάτσε να. Δύσκολα τον κόβο να έρχεται. Άκου, αυτός το παίζει τώρα, εντάξει. Το παίζει ψιλοκαλά τώρα, ναι, δεν είναι. Δεν είναι, να ξέρεις. Αυτοί που είναι δεν φέρονται έτσι, ούτε κάνουν τέτοια στο τηλέφωνο, ναι. Να ξέρεις. Το μπορεί, παίζει είναι. Καλά και επειδή το παίζει, κατάλαβες, του μείνε το παίξιμο να μου. Κατάλαβες. Γιατί λένε το πολύ το τάκα-τάκα κάνει το παιδί κουκουρούκο Power Rangers. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην το κάψουμε το θεματάκι. Θέλω λίγο από τα παλικάρια εδώ τους Κριστάδες να μας κάνουν μια ενημέρωση για τα σημερινά μάτς. Τι χτυπιέσαι ρε, πήραμε μίξερ. Ευκαιρία Γερμανία. Αυτό. Την έχει κλείσει στην περιοχή της στη Σουηδία. Αυτό που δεν σκέφτηκα είναι αυτόν εδώ το αντελωτό τώρα. Ότι θα έχει τώρα 3 και 1, 4 και ο Καβαδίας 5 αρσενικά εδώ σου πέρα. Τρεις φορές θα πάρει τηλέφωνο σήμερα. Και πού να δει και το Στέλιο, τον Καβαδία και τους Χριστάδες. Κουκλάκια είναι και οι τέσσερις. Κουκουρούκο, χάνεις.
χάνεις φιλαράκι. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί να βγάζεις μιζέρια και να σε λένε Παναγιώτη και Αντώνη. Και Χριστίνα. Ναι, μπράβο, μπράβο Χρήστο. Για πείτε μας λίγο τα σημερινά αποτελέσματα για το Μουντιάλ, τα θυμάστε? Είχαμε πανδεσία το μεσημέρι, 5-2 το Βέλγιο. 5-2, τα παίζαν. Εκεί πέρα την Ισία για κάποιο λόγο κατέβηκε με την άμυνα στο κέντρο, δεν ξέρω γιατί τόσο ψηλά. Οπότε το Βέλγιο μπορούσε να βάλει και 7 και 8. Δεν τους χωνεύω ρε φίλε. Το Βέλγιο, ειλικρινά σε μιλάω, δεν τους πάω μία ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Μου βγάζει μια αρνητικότητα αυτή η ομάδα, ρε Στέλιο, δεν ξέρω. Το Βέλγιο, ιδίως όταν σκοράρει ο Μπλάκμαν, ο Λουκάκου, ρε φίλε. Που έκανε πάρτι. Δύο έβαλε. Ναι, σου μιλάω ότι είναι και το επώνυμο αποκρουστικό και τα μούτρα του δεν γουστάρω και η υπηκότητα και η εθνικότητα, δεν τους πάω μία. Οι οποίοι την ίση μετά το πέναλτι το οποίο δόθηκε ήταν μέσα στα νεύρα. Συνέχεια διαμαρτυρόταν στον διαιτητή. Ένα-ένα δεν έγινε το μάτς. 1-0, 1-1 νομίζω. 2-0-2-1. Και μετά πήγε 5-1-5-2. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά ήταν ματσάρα. Για μεσημέρι Σαββάτου ήταν ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Πολύ καλό, ναι. Το επόμενο μάτς ποιο ήταν? Νότια Κορέα-Μεξικό 1-2. Στα χασομέρια έβαλε τον γκολ. Στο τέλος μείωσε η Νότια Κορέα. Μπράβο. Το Μεξικό το οποίο ερχόταν από νίκη κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή της στο 16. Πολύ τη γούσταρα αυτή την νίκη. Με τους Γερμανούς. Ναι, με τους Φρίτζερες, ρε φίλε. Και εγώ, ρε φίλε. Πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά, αρκετά για το Μουντιάλ. Να κάνουμε όμως, παιδιά, το break των 10.30 και να επανέλθουμε με τα θεματάκια μας. Θα έχουμε και Δημήτρη Ζομπατζόγλου μέχρι τις 11 για να μας πει όλα τα τελευταία νέα του δικεφάλου. Μην το κουνήσει κανείς. Ρούπι, ανοίξτε μια μπυράκλα παγωμένη. Βάλτε το ουισκάκι με τα παγάκια σας, ξηροκάρπι, πατατάκι και ασπρόμαυρες πτήσεις. Ερχόμεθα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνέχεια ασπρόμαυρες πτήσεις. Τάσος Τρέγιας στα μικρόφωνα. Στέλιος Παντωνίου δίπλα μου. Και οι δύο καλοί φίλοι εδώ της εκπομπής, ο Χρήστος και ο Χρήστος. Ο Χρήστος Γεράνης και ο Χρήστος Αργυρίου. Ο Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε απευθείας με την Ολλανδία για να μάθουμε τα τελευταία νέα από τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και του site ΠΑΟΚ 24, τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε στη γραμμούλα. Πάμε, Βασίλη. Ναι, καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Δημήτρη? Καλησπέρα σας, καλά, μια χαρά εσείς. Πώς είστε, τι λέει επάνω? Ωραία, ησυχία, εντάξει, πρώτες μέρες, πρώτες ώρες. Ναι. Λίγο τις αποστάσεις μας, λίγο το πρόγραμμά μας, λίγο ψαχνόμαστε. Θα τα βρούμε από αύριο, θα είμαστε καλύτερα. Από θερμοκρασία, καιρικές ειδίκες, τι λέει? Μέχρι και το πρωί είχε λίγη ψύχρα, 10-13 βαθμούς, το μεσημέρι έχει βελτιωθεί και θα βελτιωθεί και στη συνέχεια. Θα είμαστε καλύτερα τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Με 20 άρια δηλαδή, μπορεί να έχει λίγο παραπάνω. Εντάξει, θα έχει λίγη ζέστη παραπάνω. Για μας καλύτερα είναι και για την ομάδα. Εντάξει. Καλές συνθήκες για προετοιμασία. Καλά. Καλές συνθήκες για προετοιμασία. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας ενημερώσεις τι έγινε στην προπόνηση, τι γίνεται με τις μεταγραφές, σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από πλευράς προπονήσεων πολύ γρήγορα μπήκε η ομάδα σε πρακτικά θέματα. Στη δουλειά της, στην τακτική της, από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν, με τον προπονητή να επιμένει στους τομείς όπου του αρέσουν και έχει δώσει ταυτότητά του στον ΠΑΟΚ, με το πρεσάρισμα, με την γρήγορη επιθετική μετάβαση μπροστά, δεν έχει αφήσει πολύ κενό, δεν έχει αφήσει να φύγει χρόνος, δεν χρειάζεται να γνωριστεί με τους παίκτες του, γνώριμοι είναι όλοι και έτσι συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει το Μάιο και στις 12 του μήνα. Μάλιστα. Που έπαιξε στον τελικό. Προβλήματα να μην έχει, τραυματισμών, αυτό είναι το βασικό. Ναι. Και αν δοθούν και λύσεις στην επίθεση όπου υπάρχουν τα κενά, όπως είναι γνωστό, θα είναι όλα πολύ καλύτερα. Κάτι διαβάσαμε στο ΠΑΟΚ 24 για τον Πιτσιρικά, για τον τερματοφύλακα, του Σιαμπάνη. Για τον Σιαμπάνη και τον Μουλέν. Ναι, και οι δύο έχουν τραυματισμό, εντάξει, δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Του Μουλέν είναι η κατεμιά του ότι
ξεκίνησε φέτος να μπει γερά, να δούμε, να τον δει και ο προπονητής, να πάρει ένα ρόλο στην ομάδα, και με την πρώτη προπόνηση από το πρωί χτύπησε κάτω στο πόδι σε μια κόντρα. Θα χάσει 4-5 μέρες. Mm-hmm. Που μου λένε που είχε ένα, έτσι, είχε το πρόβλημα στο άλλο πέλμα, στο αριστερό, πέρυσι τη σεζόν όπως θυμόμαστε, και ουσιαστικά δεν τον ναι, είδαμε. Ναι. Τώρα με το που ξεκίνησε έχει χτυπήσει στο δεξί πόδι, θα χάσει έδαφος. Πρέπει να σταθεί δυνατός για να το αντιμετωπίσει. Ας κάνει καλά χέλαιο το παιδί αυτό. Ναι, ναι. Έχει κατεμιά. Έχει κατεμιά, γιατί δεν είναι σαν το Λεβέκ, είναι άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Είναι τραυματισμός που τον έχουν αφήσει πίσω. Το Λεβέκ είναι πιο ψυχοσωματικό και τον επηρεάζουν διάφορα άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ο Σιαμπάνης στο τέλος στην προπόνηση τον goalkeeper συγκρούστηκε με τον Ρέι. Θα δούμε αύριο αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν φάνηκε, αλλά ας περιμένουμε και την αυριανή ημέρα για να κάνει τις εξετάσεις. Είναι πολύ βασικό να μην έχει τραυματισμούς στην προετοιμασία. Βέβαια δεν είναι και... δεν μπορείς να τους αποφύγεις κιόλας, να είσαι τόσο τυχερός. Σήμερα η μέρα έβγαλε 2. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το θέμα. Ναι. Μακάρι. Να πάμε λίγο στις μεταγραφές, να δούμε σε τι σημείο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Καταρχήν, τι γίνεται με το Πούκι που είναι πιο κοντά από την άλλη μεταγραφή. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Ισχύει? Ναι, εδώ και μέρες είναι κοντά, αλλά δεν έχουν μπει οι υπογραφές. Συνήθως στο τελευταίο κομμάτι των μεταγραφών του ΠΑΟΚ οι τελικές διαπραγματεύσεις διαρκούν αρκετά, είναι αρκετές οι λεπτομέρειες. Όλες οι πληροφορίες και από Ελλάδα και από Δανία και από Φιλανδία, συγγνώμη, συγκλίνουν στο ότι τα έχουν βρει οι δύο πλευρές, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα υπογραφές. Και άμα δεν μπουν υπογραφές για να ανακοινωθεί, υπάρχει ανησυχία. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε ήδη να έχει κλείσει αυτό το κενό στην επίθεση. Έχει μείνει πάρα πολύ στο μπούκι εδώ και πάνω από 20-25 μέρες. Μακάρι μια-δυο μέρες ακόμα να τελειώσει. Μάλιστα. Και να έρθει για να γεμίσει επιθετικά ο ΠΑΟΚ, μια και τώρα υπάρχει ένα θέμα. Έχασε μια ευκαιρία η Γερμανία. Φαίνεται από τις ασκήσεις, φαίνεται ότι είναι ο Κουλούρης με τον Μιστακίδη. Μάλιστα. Αυτές οι δύο mm-hmm. είναι οι επιλογές. Και αναμένεται και η τρίτη μέχρι να γυρίσει και ο Πρίγιοβιτς. Μάλιστα. Γι' αυτό που είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο καιρό για τον Βέρμπλουμ, έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι, όχι. Ο Βέρμπλουμ δεν έχει πει να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Ψάχνει άλλες λύσεις. Προφανώς εκμεταλλεύεται την προσφορά του ΠΑΟΚ για να βρει κάτι καλύτερο. Δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ τον έχει αφήσει, δεν καίγεται τόσο πολύ για τα χαφ. Θέλει να αποκτήσει παίχτη, αλλά δεν έχει την κάψα όπως στο Σεντερφόρ. Και γι' αυτό η υπόθεση του Βέρμπλουμ θα πάει για πιο πίσω. Μάλιστα. Για τον Κόντε που... υπάρχουν. Ναι, πείτε. Στα χαφ υπάρχουν λύσεις. Έχει μπει ο Χαρίσης, ήταν ο Μουλέν. Δεν καίγεται τόσο πολύ. Εντάξει, απλά ο Μουλέν δεν είναι Βέρμπλουμ, έτσι. Καλά, φυσικά, ναι. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ήθελε να αποκτήσει παίχτη. Το λέγαμε και νωρίτερα, τελειώνοντας η σεζόν και το βασικό κορμό του ΠΑΟΚ, και το βασικό κορμό, πάντα πριν από κάθε παιχνίδι είχαμε δύο ερωτηματικά. Ποιος ήταν ο παρτενέρ του Μαωρίσιο, mm-hmm. που δεν ήταν σταθερός, και ποιος θα παίξει στα αριστερά της επίθεσης. Ήταν δύο τα ερωτηματικά. Τώρα τα ερωτηματικά είναι παραπάνω. Δεν μειώθηκαν, αυξήθηκαν τα ερωτηματικά. Σήμερα που μιλάμε. Ναι. Ένα στα χαφ, ένα αριστερά, ένα στην κορυφή και ένα στη δεξιά, όπου έφυγε σταθερά Τζάλμα Κάμπος. Αποκτήθηκε παίχτης, φυσικά, ο Ζάμπα. Είναι εδώ, αλλά δεν ξέρεις πώς θα φωνηθεί, πώς θα δει ο προπονητής, τι μπορεί να προσφέρει. Όλοι ελπίζουν, έχει στοιχεία, είναι φοβερά γρήγορος. Αλλά είναι ένα στοίχημα, θέλει δουλειά για να μπει στο ρυθμό της ομάδας. Δημήτρη, να κάνω μια ερώτηση. Αλλαγή του Μάτος, ποιος θα είναι φέτος? Ο Κίτσιο. Θα κρατηθεί δηλαδή στην ομάδα ο Κίτσιο? Το πιο πιθανό αυτό είναι, ναι. Μάλιστα. Είναι το πιο πιθανό να παραμείνει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, βλέψη για να αποκτηθεί άλλος παίκτης στο συγκεκριμένη θέση? Όχι, όχι. Okay. Okay. Και αριστερά αντί του Βιερίνια,
Εντάξει, είναι ο Λεβέκ που το παλεύει, μήπως και. Και ο Κρέσπο παίζει εκεί. Ο Κρέσπο παίζει, ναι. Ο Κίτσιου παίζει. Mm-hmm. Αυτές είναι οι λύσεις. Μάλιστα. Okay. Για τον Κόντε που ακουγόταν για τον ΠΑΣ, έχει σταματήσει ο ΠΑΟΚ να μιλάει μαζί του. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Ο ΠΑΟΚ ποντάρει στον Μπούκι. Το Μπούκι επέλεξε εκεί, αυτή είναι η τελευταία επιλογή και αυτή που είναι κοντά, ο Κόντε ψάχνει για άλλες λύσεις όπως βλέπουμε. Mm-hmm. Είναι επιλογή του ΠΑΟΚ. Ναι. Να ποντάρει, να επιμείνει στον Μπούκι και να αφήσει σε δεύτερη μοίρα τον Κόντε, να τον αφήσει γενικώς. Ο Κόντε, εντάξει, δεν μπορεί να περιμένει και ο ΠΑΣ ψάχνουν άλλες λύσεις. Και γι' αυτό λέω μακάρι να κλείσει ο Πούκι, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γίνεται πιο σύνθετη η κατάσταση. Αν δεν τελειώσει με το Βέρμπλουμ η μεταγραφή, υπάρχει εναλλακτική στον ΠΑΟΚ ή θα παραμείνει με τους υπάρχους ποδοσφαιριστές συγκεκριμένη θέση? Όχι, όχι. Άλλο το ότι δεν καίγεται και τον άφησε τον Βέρμπλουμ και στρέφεται να κλείσει το δικού, και άλλο το ότι σαφώς θα αποκτήσει παίχτη στο κέντρο. Είναι από τις θέσεις όπου ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη να ενισχυθεί με κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχει. Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμα η τελική προσπάθεια για τον Βέρμπλουμ. Θα γίνει αργότερα, αλλά δεν έχει, ούτε έχει κλείσει, ούτε θα σταματήσει ενδιαφέρον για να αποκτηθεί εκεί παίχτης. Μάλιστα. Όχι, απλά ρωτάω γιατί σε κανένα μήνα παίζουμε με τη Βασιλεία. Ναι. Ξεκινά δηλαδή επίσημα μάτς, δεν είναι πολλές ημέρες που έχει περιθώριο και νομίζω ότι είναι όσο πιο γρήγορα αποκτηθούν οι ποδοσφαιριστές, όσο καλύτερα. Τι έχει χάσει η Γερμανία, Δημήτρη, δεν ξέρω να το έχεις παίξει. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Φόρο, το φίλε, βλέπω. Τι έχει χάσει στο 92. Αλλά τρία το λεπτά. Δεύτερο είναι offside, το δεύτερο είναι offside. Ναι, δεύτερο, έτσι δείχνει, αλλά το πρώτο είναι σουτάρα και δεν μπαίνει μέσα, ευνηδιάζεται. Το δοκάρι. Ναι. Μάλιστα. Και κινδυνεύουν να μείνουν έξω αυτοί τώρα. Ναι, έχασαν το στόπερ. Με ένα πόντο και ένα μάτσα ακόμα έχουν μετά. Βέβαια κινδυνεύουν να μείνουν έξω. Βέβαια. Κάτι με το φάνη κιόλας. Λες. Μάν, για να δούμε. Έρχεται. Παραλίγο. Α, εσύ είσαι πιο μπροστά. Είσαι πιο μπροστά 2-3 δευτερόλεπτα, Δημήτρη. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία, ναι, για τη Σουηδία να κάνει το 1-2. Ωραία. Τι έγινε σήμερα στην προπόνηση, Δημήτρη? Δώσε μας λίγο και μια εικόνα από τη σημερινή προπόνηση. Λοιπόν, είπαμε να κλείσουμε. Το βράδυ αρκετή δουλειά σε αυτά που ζητάει η προπόνηση στο κομμάτι της τακτικής. Μια πρώτη ομάδα με Βαρέλα, Μαλεζά και τον Ιγόγεβιτς συμπληρωματικά. Βιερίνε Κίτσιου στις πλευρές, Χαρίση, Μαωρίτσιο, Ζαμπά, Πέλκα, Μπίσης, Βαρκουλούρη. Μια δεύτερη ομάδα με Μάτος, Λεβέκ, Χατσερίδη, Κρέσπο, Κάνια, Σάχοφ, Ελκαντουρί, Λιμιό, Μιστακίδη, Λάμπρου και τον Ερίκ εκεί να αλλάζει τον Λάμπρου. Ίσως είναι δύο εντεκάδες που μπορεί να δούμε την Τρίτη στο πρώτο φιλικό. Δηλαδή ένα τέτοιο μοίρασμα να γίνει από τον προπονητή, δύο εντεκάδες για να πάρουν όλοι από 45 λεπτά. Όχι ίσως. Ναι. Σίγουρα θα γίνει κανείς. Απλώς λέω και η εικόνα των εντεκάδων μπορεί να είναι αυτή. Ακριβώς θα δούμε την Τρίτη με τους Βέλγους, τους μικρούς της Γάνδης. Και από εκεί πέρα, εντάξει, όπως τα είπαμε και νωρίτερα, από τις πρώτες μέρες επιμένει σε αυτά που θέλει στο τακτικό κομμάτι, πέρα από τη φυσική κατάσταση που φυσικά δουλεύεται κυρίως το πρωί. Μάλιστα. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Έχει αποφασιστεί για ποιοι παίκτες θα πάνε δανεικοί σε ποιες ομάδες κτλ. Ή ακόμα περιμένουμε? Όλοι όσοι έχουν μείνει πίσω ψάχνουν ομάδα με τελευταίο το Χατζησαΐα. Είναι παίκτες όπως ο Ζάιρο, νεαροί Έλληνες, ο Πούγκουρας κτλ. Από αυτούς που είναι εδώ δεν μπορεί να θεωρηθεί και απόλυτα βέβαιο ότι θα μείνουν όλοι. Δηλαδή από όσους επέστρεψαν, Χαρίσης, Κίτσιου, Λάμπρου, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ο Βάρντα φυσικά που λείπει. Ναι. Έχουν πλεονέκτημα να παραμείνουν, αλλά θα λέγαμε ότι τσεκάρει ο προπονητής. Όλοι οι υπόλοιποι που έμειναν πίσω θα παραχωρηθούν. Ωραία, Δημήτρη. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κι εσύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε καλό πολύ βράδυ. Για το ρεπορτάζ, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ήταν ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου από το ΠΑΟΚ 24 με όλα τα νέα του δικεφάλου. Στη μένη φάση για τη Γερμανία, τελευταία φάση. Γκολ! Γκολ για τους Γερμανούς! Στο 95, buzzer beater. Όπου τι έβαλε ο Φρίτζης.
Ο Κρος. 12 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς. Και ενώ η Γερμανία αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο από το 82. Με 10 παίκτες, ναι. Δεν το πιστεύει ο προπονητής της Σουηδίας. Άντερσεν είναι. Απίστευτο. Ο Άντερσεν νομίζω είναι αυτός. Ο προπονητής της Σουηδίας. Μαύρος Γερμανός. Πώς ξέφυγε. Είπαμε, οι Γερμανοί έχουν μεταγραφές τέτοιους. Πώς ξέφυγε από το φόρνο. Πολωνούς τέτοια έχουν. την έκαψε τη Σουηδία. Δεν γούσταρε τους Γερμανούς, πάει η Σουηδία. Γιατί πάει, ρε φίλε, ένα μάτσο. Ενώ σε αυτό το παιχνίδι υποστήριζε τη Σουηδία και έχασε. Αυτό εδώ δες τι έβαλε, ρε φίλε. Εδώ δες τι έβαλε. Γκολάρα. Καλά, φέρει και μεγάλη ευθύνη ο τερματοφύλακας και το τείχος. Έτσι δεν έχει βάλει τείχος εκεί, έχει βάλει δύο, το οποίο είναι κινούμενο το τείχος. Δηλαδή είναι άθλια η αμυντική, η τακτική και το στήσιμο που έχει κάνει στο τείχος. Ο τερματοφύλακας, η άμυνα. Όλσεν. Είναι Όλσεν. Ο δικός μας, ο Όλσεν. Ξέρω ότι είναι Όλσεν. Ξέρω ότι είναι Όλσεν. Έτσι. Είναι άθλιο αυτό που έχει κάνει. Στο 95 δεν γίνεται, ρε φίλε, να βάζεις δύο άτομα μόνο στο τείχος. Και αυτά τα δύο άτομα όταν μπαίνουν στο τείχος δεν κουνιούνται. Είναι τείχος. Γι' αυτό το λέμε τείχος. Ο Λεύ δεν το λένε. Ναι. Πανηγυρίζει τρελά. Έβαλε το χέρι στη μύτη, κόντεψε να πιάσει εγκέφαλο. Από τη χαρά του, να ξέρετε. Σκέψου τι θα κάνει τώρα στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια. Εκεί. Προς πίσω. Εκεί. Τώρα που να είναι θα τελειώσει. Όσοι το παίξατε ανατροπή, διπλό ή μικρό νάσο τελικό, είστε πολύ κοντά στο να πάρετε το μεγάλο ποσοστό. Όσοι το παίξανε διπλό ή μικρό νάσο τελικό, να πάνε στο όνειρο να τα χαρούνε. Έτσι, να πάνε να τα σμπρώξουνε. Εντάξει, οι φίλοι της Σουηδίας μην απογοητεύεστε, υπάρχει και άλλο μάτς, έτσι. Υπάρχει και τρίτο μάτς, στο οποίο αν κερδίσει η Σουηδία, νομίζω ότι με κάποια αποτελέσματα άλλα. Ναι, με συνδυασμό. Με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ότι, μπορεί να ότι περάσει. Έχει το. Μπορεί να περάσει. Ναι. Πολύ μεγάλο προβάδισμα στο να περάσει. Μια Σουηδία η οποία πηγαίνει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου της Ρωσίας χωρίς το μεγάλο της αστέρα, τον Ιμπραήμοβιτς. Γιατί. Γιατί δεν ήταν ούτε στην προκριματική φάση. Είχε σταματήσει ο. Τέλος. Κυκλώστε το. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό οι φρίτζιδες. Τα πανηγύρια. Πανηγυρίζει η λατέρνα. Ξέρετε ποια είναι η λατέρνα. Ποια είναι. Η αγγελική. Η αγγελικούλα. Δεν τα λέμε όλα, αρέσει. Α, ναι, εντάξει. Παπαντονίου. Είμαι λίγο τεφορμέ. Μα κόψουν. Ποια είναι η αγγελική στη Γερμανία. Άγγελα. Α, ναι. τώρα το κατάλαβα, εντάξει. Με τον άλλο τον τζάμια που κάθεται συνέχεια. Ναι, κατάλαβα, τώρα το πιάσα. Το πιάσα καλά. Α, τέτοια λες και παίρνει η Χριστίνα που το λένε Αντώνη. Ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος είχε δηλώσει πως θα αποσυρθεί από την Σουηδία, από την εθνική ομάδα της Σουηδίας, και μόλις πέρασε η Σουηδία στην τελική φάση, έκανε δήλωση πως θέλω να συμμετέχω για να κλείσω την καριέρα μου στην Σουηδία. Και του λέει ο προπονητής της εθνικής Σουηδίας ότι ξέρεις κάτι, εφόσον έχει δηλώσει ότι σταματάς, δεν θα είναι δίκαιο να αφήσω κάποιον ποδοσφαιριστή άλλον έξω και να σε πάρω εσένα ξανά πίσω. Από αυτούς κιόλας που παλέψανε για να πάμε στην τελική φάση. Ναι. Και καλά έκανε. Ναι, ήταν δίκαιο. Ναι. Άντερσεν, νομίζω είναι ο Άντερσεν. Ο προπονητής της Σουηδίας, αλλά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και παραδοσιακά για μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όπως αυτή της Γερμανίας, νομίζω ότι ο πανηγυρισμός, ο έξαρος πανηγυρισμός από τους ψύχρεμους, από τους κρύους Γερμανούς στο γκολ που βάζουν στο 95 καταμαρτυρεί την κρισιμότητα του αγώνα και το πώς έχουν βρεθεί στο. Κόντεψαν να βρεθούν στο καναβάτσο κυριολεκτικά. Και τώρα είναι στο καναβάτσο σχεδόν ακόμα. Αλλά οι Γερμανοί, έτσι. Αν δεν κέρδιζαν, σήμερα είχαν σχεδόν αποκλειστεί. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο μάτσο που με ποιον παίζει. Γερμανία, Νότια Κορέα. Εντάξει. Θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Θεωρητικά για ναι, αλλά αυτό το Μουντιάλ νομίζω ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Ναι, τα πάντα είναι θεωρητικά όπως το είπατε, πάρα πολύ σωστά το είπατε. Γιατί ούκο λίγες εκπλήξεις έχουμε δει. Έχουμε δει την ήττα της Γερμανίας από το Μέξικο. Έχουμε δει το χ της Ισλανδίας από την Αργεντινή. Έχουμε δει την ήττα της Αργεντινής από την Κροατία. Έχουμε δει και χαμός. Και να θυμόμαστε, έτσι. Τη Βραζιλία, το 1-1 με την Ελβετία. Μπράβο. Έτσι. Απανωτές, τώρα δηλαδή, μετά το άλλο. Υπερδυνάμεις ποδοσφαιρικές που παραδοσιακά σε άλλες χρονιές, σε προηγούμενα Μουντιάλ, αυτές τις νίκες τις είχαν περπατώντας από το πρώτο ημίχρονο. Και η Γερμανία και η Βραζιλία. Και αυτό δείχνει ότι. Και η Αργεντινή.
Και αυτό δείχνει ότι οι αποστάσεις των θεωρητικά μεγάλων ομάδων με τις θεωρητικά μικρές ομάδες έχουν μικρύνει και πλέον και ο θεωρητικά αδύναμος έχει το δικαίωμα στο να πάρει το αποτέλεσμα και ενδεχομένως να διεκδικήσει και μια θέση στο όνειρο όπως το είχε κάνει πριν λίγα χρόνια και η εθνική ομάδα της Ελλάδος αλλά και της Δανίας, τότε που τους μάζευαν από τις παραλίες και πήγαν και πήραν ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Και επιβεβαιώνονται και τα διάφορα ρητά ότι η μπάλα είναι και γυρίζει. 11 παίκτες από τη μία, 11 παίκτες και από την άλλη. Καλά, ναι, προφανώς. Μετράει το ποιος το θέλει περισσότερο. Και πολλά λεφτά στο στοίχημα έχουν χαθεί. Τρελά λεφτά έχουν χαθεί στο στοίχημα τις πρώτες μέρες του Μουντιάλ. Πάει ο άλλο, τα χάνει ας πούμε από την Αργεντινή, λέει θα ρεφάρω Βραζιλία, πάει γι' αυτό. Θα ρεφάρω Γερμανία, πάει γι' αυτό. Πολλά λεφτά έχουν χαθεί. Όπως είχαν χαθεί πάρα πολλά λεφτά στο Euro του 2004. Που ναι. Όποιος έπαιζε με την Ελλάδα, εδώ οι δικοί μας οι Έλληνες, ήταν η χαρά. Πηγαίναν και κοντράραν τη χώρα τους. Αυτό εγώ δεν το θυμάμαι, επειδή ήμασταν και λίγο πιο μικροί. Τι λίγο πιο μικροί, σε υγρή κατάσταση πρέπει να όχι, εντάξει. Α, όχι. Μας αδικείς. Εντάξει, εντάξει. Καλό είναι αυτό που λέω. Οι tipsters. Επαξιμάδι, καλό είναι αυτό που λέω. Οι tipsters εδώ πέρα, δηλαδή πρότειναν. Στάζω τώρα γιατί. Έπαιζε Τσεχία-Ελλάδα. Να κρατήσουμε όλο το κρατήριο, ακόμα και τους Βιτάμ, τους αντελωτούς. Με τα σουτιενάκια τα ωραία. Πόσο γνώρισε, κύριε Γεράνη? 25. Και για να ξέρεις τώρα, Δαντέλα. Τους μοιάζει λίγο το Λεωνίδα στην ταινία. Να έχεις το νου σου που λέει Σπάρτα, κράκ, ρε, την κλωτσιά μες στο ηφαίστειο που πέφτει και στη Λάκα. Εσύ κύριε Αργυρίου, πόσο γνωρίζεις? Στα 25 κι εγώ. 25 χωρίς μουσί δεν μπορώ τώρα. Εσύ ποιο μοιάζει? Το Βιτόλο μοιάζει. Όχι, δεν μοιάζει το Βιτόλο. Δεν μου έρχεται τώρα. Δεν, μετά. Δεν μου έρχεται τώρα. Κάποιο μοιάζει, δεν μπορώ να. Δεν, κόλλησα. Πάνε στους ηθοποιούς. Πρέπει. Στους ηθοποιούς. Για μπάλα μιλάμε. Όχι, μου θυμίζει ο Αργυρίο ένα κομπάρσο. Κομπάρσο. Σε διαφήμιση παγωτό της Εύγα που έπαιζε πριν μια 20ετία. Ένα ωραίο παλικάρι. Εγώ ήμουν από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι, με γωνία στο πρόσωπο και αυτά. Θα σου πούμε μετά εκτός αέρα ο πατέρας του Στέλιου με ποιον δημοσιογράφο λέει ότι μοιάζω. Ναι, εντάξει. Γιατί το λέμε τώρα? Με ποιον ηθοποιό μοιάζεις? Όχι, εντάξει. Θα το πούμε ή όχι? Ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω θέμα. Το, με τον Γιώργο Χίτα. Με τον Γιώργο Χίτα. Έτσι λέει ο πατέρας του Στέλιου. Εγώ δεν υιοθετώ. Δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Γιώργος Χίτα? Αυτός στο Μακεδονία TV. Αυτός που κάνει τη Δευτέρα το βράδυ. Πολύ φίλος που είναι με τον Μπαρμπασάβα. Με τους από κάτω. Με τους από κάτω. Μπράβο. Δεν ξέρω αν με εγκρίνει. Εδώ ήταν ο Γιώργος, να ξέρεις. Μαζί με τον Γιώργο του Σιρήγο κάνανε. Α, ήταν, ναι. Τους Λουμινάτι που κάνανε. Τότε μάλλον δεν είχε μπλέξει με τον Μπαρμπασάβα. Τότε. Καλά. Δεν ξέρω αν με εγκρίνει ο πατέρας του Στέλιου τώρα που το σκέφτομαι αυτό. Αλλά... Και κατά την άποψη ενός ακροατή του Κώστα του Αποστόλου, ο Στέλιος μοιάζει με τον Βιερίνη. Πάρα πολύ. Έχεις και την αντίστοιχη επιτυχία στο ωραίο φιλό. Έτσι, σαν τον Αντελίνο. Άμα είχα τη δοθάμουνα. Οπότε όλοι όνειρο. Σήμερα στο όνειρο. Και ο Καβαδίας, ξέρετε ποιο μοιάζει? Το έχετε δει το έργο με τον Κωνσταντίνου? Ποιο? Τον Γιώργο, ποιο? Τον Κωνσταντίνου, ρε. Ξύπνα Βασίλη. Ξύπνα... Που ούτε είχε γίνει κόκορας, ρε. Με τον ποιητή Φαφάρα, ρε. Ναι. Δεν μοιάζει τον ποιητή που έλεγε πω και πετάει τη φράτσα. Πώς το λέγα τον ποιητή, Φαφάρας. Θυμάσαι Καβαδία, το έχεις το έργο? Ναι. Πληκτρολόγησε να δείτε, φίλε. Άμα κατεβάζεις φράτσα και σε βάλω να πεις το ποίημα και κάνεις... Α, νάτος! Να μας πούνε οι ακροατές τότε για τον Τάσο. Ναι, εγώ τώρα ψάχνω έτσι πραγματικά να δω ποιον μοιάζω εγώ και δεν βρίσκω. Δεν βρίσκω. Περιμένουμε τη συνδρομή των ακροατών. Σπάνιο είδες, ρε φίλε. Σπάνιο είδες. Λοιπόν. Έσπασε το καλούπι. Ναι, ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Ο Αντελωτός έχει κολλήσει ταυτή, δεν φεύγει, σας το λέω εγώ. Να ξέρετε. Μπορεί να γίνει χορηγός αυτό. Ό,τι επιχείρηση έχει, θα γίνει χορηγός. Δεν υπάρχει περίπτωση, να ξέρετε. Μπορεί να μας πάρει και τηλέφωνο να πει με ποιον μοιάζεις. Οχοχο, μην το βάζεις ιδέες. Δεύτερη φορά στην ίδια μέρα. Ο άλλος έδωσε κάλεσμα, εγώ αυτό. Ναι. Γεράνη, είσαι μεγάλη κρυφοπληγίτσα, να ξέρεις. Λοιπόν, Αργυρίου έδειξε κάλεσμα να πάρουν οι ακροατές να πούνε. Λοιπόν, να δούμε. Μεξικό 6, Γερμανία 3, 3, Σουηδία 3, Κορέα 2. Το Μεξικό έχει συν 2 διαφορά τερμάτων, έτσι, συν πλην. Ναι. Ενδιαφέρον όμιλος.
Και γενικά όλοι οι όμιλοι είναι ενδιαφέροντες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το break των 11, Βασιλάκη, και ερχόμαστε με ανοιχτές γραμμές. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Εδώ είμαστε, χαλάροι είμαστε. Ό,τι θέλετε, συζητούμε και τα λέμε παρεΐστικα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ας πούμε στη συνέχεια. Τάσος Τρέγας Ιατόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος του Παντωνίου και οι καλοί μας φίλοι εδώ της εκπομπής, ο Χρήστος ο Γεράνης και ο Χρήστος ο Αργυρίου. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά, παρέτσα, έτσι μια αθλητική βραδιά, ένα αθλητικό Σαββατόβραδο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Κοντά μας και σήμερα το όνειρο live strip show, το πιο αισθησιακό hot show Θεσσαλονίκης. Άνοιξε και σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις, με αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες του. Μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με το ποτό σας. Εγγύηση στην νυχτερινή σας ιδιαίτερη διασκέδαση. Ακούει το όνομα Όνειρο Live Strip Show. Θα το βρείτε στην Κολέτη, οδό Κολέτη 30, έναντι ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας ρεζερβέ και για λεπτομέρειες 23 13 069 083. 70 ευρώ η φιάλη για τα bachelor για 5 άτομα, καλά ακούτε, και 2 κουτραντάν καρτάρες χορού για τον γαμπρό, ή μία φιάλη κρασί 40 ευρώ για 5 άτομα πάλι και 2 κάρτες χορού δώρο για τον γαμπρό. Και φυσικά με 10 ευρώ είσοδο το δικό σας το ποτάκι και με ένα δεκαρικάκι 2 πριβέ χορούς στον ιδιαίτερα διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που έχει φτιάξει το Όνειρο Live Strip Show για εσάς. Τι να πω ρε Παπαντωνίου, τι να πω, τρέχουν τα σάλια σου. Είχαμε να πούμε φίλο. Ακούς για ιδιαίτερες αισθησιακούς χώρους να πούμε και τα πριβέ και τρέχουν τα σάλια σου, πανάθεμας. Πώς τον είπε στην αρχή ο Ακαμάτης, πώς τον είπε, κάτι είπε στην αρχή. Παξιμάδι με είπε. Και κάτι άλλο είχε πει. Ακαμάτης, καλά είπε. Μια χαρά είπε. Λοιπόν, έχουμε κάποια θεματάκια εδώ να αναπτύξουμε, αλλά πριν τα ξεκινήσουμε, ας πάρουμε το φίλο που είναι στη γραμμούρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο, σε εσένα και την παρέα σου. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα. Α, Μένιος από Χανιά είμαι, τι κάνετε. Έλα, Μένιος είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Γεια σου ρε Μένιο, γεια σου ρε γίγαντα. Καλά φίλε, καλά, να εδώ, εδώ στη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ωραία, ωραία είστε εκεί, ωραία. Εδώ είσαι επάλξης. Καλά είστε. Εγώ Τάσο ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση και εσένα και στην παρέα σου. Να μας κάνεις. Την κλήρωση πώς την είδατε με τη Βασιλεία, τι ελπίδες είχε ο Πάκο, ήθελες καλύτερα Άγιαξ, τι λέτε, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Κοίταξε, είναι μια ομάδα που δεν την έχουμε ξανά αντιμετωπίσει νομίζω ποτέ στην ιστορία μας. Είναι μια ελβετική ομάδα η οποία έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τους ομίλους του Champions League τα τελευταία χρόνια. Είναι μια δυνατή σκληροτράχυλη ομάδα. Δεν είναι εύκολη καθόλου η υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Μόνο με μεγάλη σοβαρότητα, με περίσσιο πάθος και αποφασιστικότητα θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να περάσει την επόμενη φάση. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολη υπόθεση πρόκριση για τον ΠΑΟΚ να παρακάμψει το πρώτο εμπόδιο από τα τρία για να μπει στους ομίλους του Champions League και φυσικά να ενισχυθεί στα σημεία που χωλαίνει, στα σημεία που είναι αδύναμος και πονάει, όπως να πάρει τον επιθετικό που πρέπει, να πάρει το κεντρό ποδοσφαιριστή που πρέπει, έτσι, και να γίνουν και οι επόμενες μεταγραφές βάσει των εισηγήσεων του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή κτλ. Αλλά θέλεις ποιότητα, όπως και να έχει, χρειάζεσαι ποιότητα για να κάνεις αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και περάσει στους ομίλους του Champions League, θα μιλάμε για το 8ο θαύμα, παιδιά. Εντάξει, ίσως να είναι υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα αυτό που συζητάμε. Αλλά για να το κάνεις, πρέπει να βάζεις το χέρι στην τσέπη, πρέπει να είσαι σοβαρός, πρέπει να είσαι παθιασμένος, πρέπει χίλια. Πρέπει να έχεις την τύχη. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Δεν ξέρω τα παιδιά θέλουν να προσθέσουν κάτι για τη Βασιλεία. Τίποτα. Απλά να θυμίσουμε ότι η Βασιλεία αγωνιζόταν κανονικά πέρυσι στους ομίλους του Τσουλού και μάλιστα κέρδισε τη United εντός έδρας. Ήταν στον ίδιο όμιλο με τη United και την κέρδισε 1-0 στην Ελβετία. Οπότε αυτό τα λέει όλα.
Εγώ παιδιά την είχα δει, επειδή παίζω κανένα στοιχηματάκι που και που, ναι, και την παρακολούθησα μέσα από δορυφορικό με μια ομάδα με τη Ζυρίχη, ναι, συγκεκριμένα, πριν δύο μήνες, δεν θυμάμαι. Ναι. Έφαγε 5 γκολ, δηλαδή δεν λέω ότι είναι εύκολη κλήρωση, αλλά δεν έδειξε τίποτα. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να κλείσει από ένα αγώνα. Αλλά είδα πολύ ότι άμυνα δεν έχει καλή. Άμυνα πίσω δεν έχει, οι δύο της στόπερ δεν είναι και τόσο καλή. Mm-hmm. Αργεί πολύ και δεν μου δείξε τίποτα. Δηλαδή, εμένα που βλέπω εγώ κάποια χρόνια μπάλα, δεν μου δείξε τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά εκεί στο δεύτερη κατατάγει φέτος. Ναι, είναι η δεύτερη αθλήτρια Ελβετίας, ναι, καθώς φέτος το πήρε η Grasshoppers μετά από περίπου 30 χρόνια το πρωτάθλημα. Είναι και καμιά 10 ημέρες πιο μπροστά από εμάς στην προετοιμασία, δηλαδή έχει κανένα δεκαήμερο, ναι, δύο εβδομάδες κοντά που ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα σεζόν η Βασιλεία. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι την ημερομηνία του πρώτου μάτς στην Τούμπα δεν έχουν την πρόθεση οι υπεύθυνοι της ομάδας Βασιλείας, της ελβετικής ομάδας, να κάνουν κάποιες μεταγραφές να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Θεωρούν ότι είναι βατή η κλήρωση που έχουν κάνει με τον ΠΑΟΚ, είναι καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ, και θα πάνε με το ρόστερ το υπάρχουν που είχαν από πέρσι, εκτός από κάποιους που δεν τους υπολογίζανε καθόλου. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Έτσι, τώρα αυτό μπορεί να είναι και κάποιο τέχνασμα για να όλοι καταλαβαίνουμε που το πάνε, έτσι. Αυτά συμβαίνουν. Να δούμε επιτέλους Αντώνη στην Τούμπα. Δηλαδή τόσο πολύ, τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν κρίμα που δεν έχει παίξει τέτοια ομάδα με τέτοιο λαό. Δεν έχει παίξει ακόμα Champions League ομίλους. Κρίμα. Πρέπει φέτος κάτι να γίνει. Δηλαδή να προσπαθήσουν να τα δώσουν όλα. Εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει, οι μεταγραφές λίγο καθυστερούν, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω, άκουσα και τον Δημήτρη πριν από την Ολλανδία. Εντάξει, πιστεύω να κλείσει και αυτό ο ΠΑΟΚ επιτέλους. Να δούμε τι θα γίνει. Αν και πέρυσι δεν ήθελε Ελλάδα, ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό, που τον ήθελε μάλλον ο Παναθηναϊκός και δεν ήθελε Ελλάδα. Τώρα να δούμε με τον ΠΑΟΚ αν μπορεί να τον αφέρει. Ναι. Εντάξει. Αυτά παιδιά, μην σας καθυστερώ. Μενιό. Δεν ξέρω αν έχεις να μου πεις τίποτα άλλο, Τάσο. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, κάτω στο νησί, βουλιάζεται από τώρα? Πολύ κόσμο, Τάσο, πολύ. Χαμός γίνεται, χαμός. Κόλαση, Πολύ. Από τουρίστριες, Αγγλίδες. Από όλα τα μέρη. Αγγλίες, Σουηδίες, Γερμανίες. Ναι. Με τη Ράιαν έρχονται τώρα και από Ιταλίες, έρχονται από Γαλλίες. Ναι. Μ' αρέσει που ρώτησε ο άλλος αν έχει Αγγλίδες. Δηλαδή, άμα ήταν σερβίδα θα το γαλούσε το παξιμάρι. Επειδή έχουμε επηρεαστεί από τα μάλια που πηγαίνουν Αγγλίδες συνήθως. Δεν πηγαίνουν βρε ζεστό ψωμί μόνο Αγγλίδες εκεί πέρα. Να μας πει εδώ πέρα ο σκάουτερ. Ξέρει, ο Μένιος είναι και πρόεδρος του Σύνδεσμου. Α, ναι. Ναι, είμαι πρόεδρος του Σύνδεσμου. Βέβαια. Κάποσα χρόνια, κάποσα. Ναι. Άμα κάνουμε καμιά σκασιά, θα έρθουμε να πιούμε καμιά ρετσίνα. Εννοείται ότι θα βρεθούμε από το σύνδεσμα. Θα βρεθούμε. Πιστεύω να, εντάξει, να μας βρείτε εύκολα. Δεν είναι τίποτα. Και... Ο σύνδεσμος είναι μέσα στα Χανιά, σε εύκολη περιοχή. Δεν, θα το βρείτε αμέσως. Μένιο, εμείς θα το βρούμε. Σχηματίζει σημεία του Πάκου εκεί. Θα το βρούμε. Εμείς θα έχουμε λαγωνικά. Αλλά και εσύ, άμα κάνεις καμιά σκασιά το χειμώνα και δεν κατέβουμε εμείς. Εδώ στη Νότια Μακεδονία. Ναι, ναι. Έλα να μας βρεις και εσύ, να σε γνωρίσουμε. Εντάξει. Εντάξει, καρδάση μου. Εντάξει. Καλό βράδυ. Άντε να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 23-10-287 και 3-8 και οι γραμμές είναι ανοιχτές. Και τότε να μπλέει και οι Φενέρ μας υποτιμούσαν, αλλά τους ξεφτυλίσαμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσα μάτς θα δώσουμε για να πούμε ομίλους. Τρία. Με τρεις διαφορετικές ομάδες. Ναι. Τρία διπλά αν είναι 6 μάτς. Ναι. Κωνσταντίνε, δεν είναι εύκολο, έτσι. Δηλαδή, άντε πέρασε τη Βασιλεία, μετά ποιες ομάδες είναι, θυμάστε? Είναι η Φενέρμπαχτσε, μία σίγουρη για αντίπαλος, Σπάρτα, Μόσχας. Στην επόμενο γύρο σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς. Ναι. Θα το βρούμε τώρα το ποιοι είναι. Ναι, όταν μπορείς βρες. Όπως και να έχει το τελικό, αν όλα πάνε καλά, πάλι στο τέλος πάνω τα play-off, έτσι. Με ομάδες εκεί πέρα πολύ από το πάνω ράφι, ας πούμε. Το θέμα όμως είναι ότι και ο άλλος αντίπαλος, ο Άγιαξ, δεν θα ήταν πάλι και αυτός μια εύκολη κλήρωση. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή δύναμη στο ποδόσφαιρο, παρουσία στο Champions League. Ξέρουν πάτο. Τι... Πάτο. Πάτο έχει ο Άγιαξ. Σωστά. Εννοείς τύχη. Στο μάτς τότε το τελευταίο που αποκλειστήκαμε... Το 3-3 λες. Ναι, όχι, που... το άλλο. Α, τώρα με που... το Γκλάους που είχαν τις ευκαιρίες. Ναι. Δύο ευκαιρίες, δύο γκολ. Καλά, εκεί πέρα δεν σου φταίει μόνη τύχη και εσύ φταίει που δεν πήρες επιθετικό τότε. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Στέρης Παντονίου και θα ενισχύσω
το πιστεύω του Θεωρίου Παντονίου, γιατί είχαμε πάρει τότε και 6 χαρτιά από τη μεταπόληση του Λούκας. Και όχι μόνο αυτό, είχε αποδεσμευτεί και το βαρύ συμβόλαιο του Μπερμπάτοφ. Ήταν εκείνη η χρονιά. Την πρώτη φορά που περιμέναμε εν αγωνίως να γεννήσει η γυναίκα του Σουάρες. Πότε θα γεννήσει, πότε θα γεννήσει, δεν γέννησε. Μετά 3 μέρες γέννησε. Τι θα κάνουμε, όλα στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν. Δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε στο διατάφτα ότι. Ναι, τώρα πάρουμε τη γραμμή. Ότι πάση θυσία πρέπει να κρατηθεί ο βασικός κορμός, οι ποιοτικοί, οι καλοί παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν στην αγωνιστική περίοδο που μας έφυγε. Και όχι μόνο αυτό, να γίνει πάρα πολύ καλή επιλογή και σωστή αξιολόγηση από το Λουτσέσκο και το επιτελείο του για το ποιοι ποδοσφαιριστές και σε ποιες θέσεις θα μείνουν στον ΠΑΟΚ. Και ποιοι θα πρέπει να αποχαιρετήσουν την ομάδα, αλλά να αποκτηθούν και τουλάχιστον 2-3 ακόμα ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Ένας στο κέντρο, ένας στην επίδεση, όπως και δίποτε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα από Ανόβερο, Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή. Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται. Βασιλεία τελικά βρήκαμε, έτσι. Ναι. Είναι Θοδωρή, αυτή που δεν ήθελα εγώ. Ναι, το θυμάμαι, δεν το έλεγες. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Ήθελα Άγιαξ εγώ. Σου είχα πει, είναι τώρα σε μεταβατικό στάδιο, ναι. Είχε νεαρά παιδιά, 4-3-3 αφελές ποδόσφαιρο, πολύ ανοιχτά, όλοι μπροστά. Μας βόλευε νομίζω. Και ήθελα να πάρω και το αίμα μου πίσω για το 3-3 τώρα. Μας έκατσε η Βασιλεία. Καλά, δεν πειράζει. Ας περάσουμε τη Βασιλεία φέτος και παίρνουμε το αίμα μας άλλη χρονιά από τον Νέαντα. Έτσι. Από τον Νέαντα. Θα δούμε. Είναι δύσκολη η κλήρωση πάντως, Τάσο. Δεν ξέρω αν είσαι αισιόδοξη. Εγώ τη βλέπω πολύ δύσκολη την κλήρωση. Κοίταξε, αισιόδοξοι στον ΠΑΟΚ πάντα είμαστε. Ιδίως όταν γνωρίζουμε τη δυναμική και τη δυνατότητα που έχει αυτή η ομάδα. Αν κρατήσει τον κορμό, αυτόν τον κορμό που είδαμε πέρσι, έτσι, ενισχυθείς και λίγο, νομίζω ότι έχει τύχη. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι θα την περάσει αέρα πατέρα τη Βασιλεία, έτσι, θα ήμουν παράλογος. Αλλά νομίζω ότι έχει τύχη. Έχει καλές πιθανότητες. Σίγουρα, ναι, είναι 50-50 πιθανότητες. Απλά εμένα το μόνο που. Αυτό που με χαροποιεί, ας πούμε, είναι ότι θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Γιατί ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά, όταν παίζει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, έξω μπορεί να διαχειριστεί αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν χρειαστεί να κρατήσει έξω το 0, θα το καταφέρει σε μεγάλο ματσί να βάλει έστω ένα γκολ εκτός έδρας. Το έχει αυτό. Εντάξει, θεωρητικό είναι αυτό, Θόδωρε, που λέμε έτσι. Θεωρητικά, εντάξει. Πάντα είναι θεωρητικό. Έτσι τον έχω νιώσει εγώ τον ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Έτσι τον έχω ζήσει σαν φίλαθλο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έτσι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Σίγουρα, το μόνο τα πάντα ανατρέπονται. Όπως χτύπα ξύλο, μπορεί να χάσεις 0-1 εδώ μέσα και να πας εκεί να κάνεις κανένα 1-2. Σίγουρα, ένα, ναι. Έτσι. Ναι, το ξέρεις, γι' αυτό είναι ποδόσφαιρο. Έτσι. Απλά τώρα είμαστε σε άλλο επίπεδο. Φυσικά για να φτάσεις στη Champions League, παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να παίξεις και με μεγαθύρια, πρέπει να αποκλείσεις και μεγάλα ονόματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βέβαια. Έτσι πως τα έχουν καταντήσει οι Μούργοι της Αθήνας. Όλοι οι διαπλεκόμενοι εκεί έχουν καταντήσει το ποδόσφαιρο να πρέπει να παίζουμε 27 παιχνίδια για να φτάσουμε να παίξουμε σε όλη. Ναι, αλλά την πάτησαν οι ίδιοι τώρα. Γι' αυτό και δεν βάζουν. Την πάτησαν οι ίδιοι τώρα, κατάλαβες. Πάνε τα μπερικέτια. Τελειώσαν τα λεφτά που έχουν ο Φαταούλ και έπαιρνε δεξιά-αριστερά παίχτες. Ναι, και, το είναι. Φορτούνι κράτησε, τον Μπετατζή πήρε τον τελειωμένο και τον άλλον, πώς το λένε, τον. Πώς το λένε. Τάσο αυτή με. Τώρα με το Φεσβαζίδη και τον τέτοιο, αυτοί έχουν 37.000 ένσημα. Το έχω ξαναπεί. Αυτοί δεν είναι για να παίξουν μπάλα. Ναι. Τελευταία φορά στην εφορία που δηλώθηκαν ποδοσφαιριστές, ο Παρθενός ήταν παρτέρι. Τι να πεις τώρα. Καλό. Και τους πήραν αυτοί για τριπλέτα μπροστά. Θα παίζουν με 2-3 μικρές ομάδες. Τώρα θα έχει όμως και VAR. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτοί εδώ. Mm-hmm. Και όταν θα έχει VAR και δεν θα μπορούν τα βαβά και τα σφυρίγματα και οι πτώσεις και το μακουμπάς και πέφτω κάτω, να τους δω πόσα πίδια πιάνουν σάκους. Και να μην έχουν από τις 12 ομάδες που παίζουν αντίπαλες στις 9 δικές τους και να παίζουν φιλικά. Να τους δούμε πώς θα πάνε φέτος. Πάνε όπως αυτό και την ΑΕΚ, είδες και ο Μελισανίδης θα πουλήσει το τέλος και την εφηβική ομάδα. Δεν θα μείνει κανένας εκεί πέρα. Ναι, αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά. Δεν έχει μείνει κανένας. Αυτό. Λογικό είναι. Πάνω σε αυτό το οποίο λες, μέσα στην εβδομάδα βγήκαν και οι πίνακες, ανακοινώθηκαν και οι πίνακες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με όλους τους αρετόπουλους και τα λοιπά να βγαίνουν εκτός, μόνο με τον Κομίνη να είναι ο μόνος διαιτητής ο οποίος παραμένει κανονικά στους πίνακες για την Super League. Το είναι ήττα είναι έτσι. Αν, τέλειο, δηλαδή, αυτό είναι, ναι, αν παραμείνει και δεν αλλάξει, είναι μεγάλη ήττα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ το βλέπω, μπορείς να το διαβάσεις από δύο πλευρές. Ή ότι έχει συμμορφωθεί και θα δεις άλλο Κομίνη
και θα είναι νίκη ή ότι όντως είναι ήττα και ότι Φοδωρέ, αυτό δεν το ξέρεις. Φοδωρέ, αυτός ο εντός εισαγωγικών κύριος, μιλάμε για ένα επικίνδυνο ανίκανο διαιτητή, ο οποίος έδωσε γκολ, το πήρε πίσω, ξαναέδωσε γκολ και δεν βγήκε ποτέ η ομάδα αυτή να παίξει έξω, ο οποίος δεν πήγε να καταθέσει στο δικαστήριο, ο οποίος έκανε δώρο το χάρτινο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να δεχτεί ο ΠΑΟΚ να κατέβει στο πρωτάθλημα και να είναι αυτός τους πίνακες της διαιτησίας. Απαγορεύεται το όνομα Κομίνης, Ποντίκης, Αρετόπουλος, Στυλιάρας και Σία να βρίσκονται στους πίνακες της ΚΕΔ και να το δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Εκεί δεν σου δείχνει, δεν σητάσω, συγγνώμη, μια ανωτελεία βάλε ότι τελικά κουμάντο κάνει ο Μητρόπουλος, ο αδερφός του Βίκτορα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι πιστεύει ο κόσμος ή τι ισχύει. Εγώ όχι, σου λέω ότι πρέπει να... Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι κανένα σωματείο του πετάματου. Όλοι τον υπολογίζουν, όλοι τον σέβονται, όλοι τον πολεμούν. Είδες τι έγινε από τα ΜΜΕ, είδες τι έγινε από το Φαταούλ, είδες τι έγινε από τις φυλάδες του Γαύρου, που ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ της ΑΕ και τα λοιπά, για να μην πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι σε πολεμούν. Αυτό σημαίνει ότι είσαι πρώτος πλέον. Όλοι πολεμούν τον πρώτο. Αυτή τη στιγμή είσαι η πιο σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα. Λοιπόν, από τη στιγμή που είμαι σοβαρή ομάδα, από τη στιγμή που είμαι ιστορική ομάδα, από τη στιγμή που έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χρωστά κανέναν για πρόεδρο, έχω απέτηση αυτό το διαιτητικό σκουπίδι που χάρισε ένα πρωτάθλημα στη χάρτινη ΑΕΚ να μην ξανασφυρίξει ΕΣΑΗ. Αυτός και ο Αρουραίος, ο Ποντίκης, πώς το λέγανε τον άλλον, μαζί με τον Στυλιάρα και τον Σιδεσμίδη του Ολυμπιακού, τον Αρετόπουλο. Και τον οποιοδήποτε Αρετόπουλο, Κομίνη, Ποντίκη. Θα πρέπει να σφυρίξει ο Κομίνης ΑΕΚ, να είναι σε αντιδαλμένη υπηρεσία όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, να σφαγιάσει και την ΑΕΚ και να δω τι θα βγει να πει μετά ο Μελισσανίδης. Ο οποίος Μελισσανίδης, σας το έχω ξαναπεί, απαγορεύεται να βρίσκεται στην προεδρία κάποιες ομάδες. Δηλαδή ναι. Αυτή τη στιγμή ο θεσμικός του ρόλος είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο σκιώδης πρόεδρος της ΑΕΚ, έτσι, γιατί θεσμικά απαγορεύεται να ασχολείται με το ποδόσφαιρο ως πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Καλά, και ο Μαρινάκης απαγορεύεται να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Αλλά δεν τους κουνάς αυτούς, Θεοδωρέ, μην την ψάχνεις. Φαντάζεσαι τώρα να ήταν ο Σαββίδης αυτός που είχε αγοράσει τον ΟΠΑΠ και να μπαίνε μέσα στην Τούμπα και να βολτάρει, ας πούμε, και να παρουσιαζόταν ως πρόεδρος, τι θα γινόταν με τα ΜΜΕ. Ναι. Θα μπαινε ο Άριος Πάγος, θα μπαινε η εισαγγελία, θα παίρνουν πίσω. Μην την ψάχνεις τώρα, αυτός τώρα αλλού πρέπει να ψάξουμε τη λύση. Να ξέρεις. Αυτά εδώ παραδοσιακά γίνονται στον ελληνικό χώρο και δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Ποτέ. Εγώ για φέτος είμαι λίγο αισιόδοξος, Τάσο, από θέμα ομάδας. Πιστεύω ότι θα μπαίνει μέσα η ομάδα, πλέον είναι έμπειρη. Έχει ένα χρόνο στην πλάτη της καλό και με το τελείωμά της που ήταν σούπερ, έτσι, που μας έδειξε που μπορεί να πάει. Και δεν το είδε μόνο η ομάδα μας, το είδε και η Ελλάδα και το ξέρουν και οι αντίπαλοι προπονητές. Τώρα όταν ο αντίπαλος προπονητής του Λεβαδιακού, δεν ξέρω εγώ, του Πανιουνίου, ή βάλω όποιον θέλεις, παίζει το κεφάλι του και πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αγώνες και θα δει το καλεντάρι του και θα δει ότι έχει 5 μάτς και έχει να αντιμετωπίσει στο τρίτο μάτς τον ΠΑΟΚ, δεν θα επιλέξει να πάει να φορτσάρει με τον ΠΑΟΚ και να χάσει εκεί τους παίκτες του. Θα επιλέξει εκεί να ξεκουράσει παίκτες, θα επιλέξει, θα σου πει εντάξει, αυτό το μάτς είναι χαμένο. Πάω να κερδίσω το Λεβαδιακό αντίστοιχα, την Ξάνθη κτλ. Για να πάρω από εκεί τα πονταλάκια μου να μην παίξω το κεφάλι μου. Mm-hmm. Έτσι θα δει τα γράμματα φέτος. Θα δει άλλες αντιμετωπίσεις από τις μικρές ομάδες. Καλά, αυτό, καλά, αυτό θα φανεί και αν θα υπάρξουν ομάδες δορυφόρου ή όπως υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, που ανεξαρτήτου των στόχων που είχαν και γιατί ήταν δορυφόροι, έδιναν και την ψυχή τους για να κόψουν αποτελέσματα. Και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Ναι, οι δορυφόροι πάντα θα υπάρχουν, απλά εμείς όσο μπορούμε τους αλλαξιστοποιούμε, έτσι. Ναι, κοίταξε, μπορεί να μην υπάρχουν οι δορυφόροι πλέον επισήμως, αλλά θα υπάρχει νοοτροπία των δορυφόρων, να ξέρετε. Όπως υπάρχει και η διαιτητική νοοτροπία, η οποία θα κάνει, χρειάζεται πίστοση χρόνου για να αποβληθεί εξ ολοκλήρου. Γιατί τα λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ένα απόστημα, ένα καρκίνωμα δεν αποβάλλεται πάρα πολύ εύκολα, παιδιά. Θέλει μια πίστοση χρόνου. Και ο ίδιος ο διαιτητής δεν το πιστεύει ακόμα αυτό το που έχει αφήσει τη λέρα ο Ολυμπιακός, που ήξερε ότι άμα δεν σφυρίξει 100-0 τον Ολυμπιακό και τους αντιπάλους που πλησιάζουν τον Ολυμπιακό, όχι μόνο δηλαδή, δεν σφύριζαν μόνο τον Ολυμπιακό να πάει μπροστά, αλλά ποιος πλησίαζε τον Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Τους παίζανε 100-0 κατά, ώσπου να πάρει 15 βαθμούς ο Ολυμπιακός και μετά πήγαινε όλα καλά. Και ξαφνικά, ας πούμε, έμενες με 15 βαθμούς πίσω και σου δίνανε και ένα πέναλτι αβαβά για να σου πούνε, είδες, διαιτητικά για να λάθος. Το κλείνουμε το θέμα, θα είναι εγκληματικό αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά κατέβει σε αυτό το πρωτάθλημα και είναι μέσα στους πίνακες ο Κομίνης. Σκέψου, να, πέρασε, επειδή, άκουσε φίλε, δεν πέρασε τίποτα ακόμα. Επειδή
οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Σκέψου να ορίσουν τον Κομίνη σε κανένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εδώ πέρα μέσα. Ή σε κανένα ΠΑΟΚ πάλι μέσα στην Τούμπα. Καλά, αυτό θα είναι εντελώς μεγάλη πρόκληση. Έτσι. Γιατί εσύ το αποκλείς. Δεν το αποκλείω. Εγώ το θεωρώ ως δεδομένο ως πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Εγώ να σου πω, στο πω διαφορετικά. Μπορεί να στο βάλω σε κανένα ΠΑΟΚ Ξάνθη και να σου παίξει να πούμε 70-30 υπέρ της Ξάνθης. Θα τελειώσει αυτό το μάτς. Με Κομίνη διαιτητή, με όλα αυτά που συνέβησαν πέρσι. Εσύ τι πιστεύεις, θα τελειώσει. Ο κόσμος έχει ηρεμήσει λίγο. Τι κάνει. Ορίστε. Ο κόσμος νομίζω έχει ηρεμήσει λίγο. Το αποδέχεται αυτό λίγο παραπάνω. Δηλαδή προσπαθεί να προστατέψει την ομάδα γιατί ξέρει ότι άμα κάνει το παραμικρό θα το παρουσιάσουν τέλος πάντων ως έγκλημα αξίου ισοβίων. Και δηλαδή εσύ λες τώρα θα έρθει ο Κομίνης μέσα στην Τούμπα μετά πώς έχει κάνει. Θα μου παίξει εμένα ανάποδα. Θα χάσω το μάτς. Και ο κόσμος θα κάτσει και θα τον κοιτάει, ας πούμε, έτσι. Όχι, όχι, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι στην αρχική μου πρόταση, που την κάνω εδώ και 2 μήνες. Βγάλτε τα κάγκελα από την Τούμπα. Χθες! Ναι, μαζί σου αυτό. Ξύλωσε τα κάγκελα Ιβάν Σαββίδη από την Τούμπα. Πόσο παραπάνω τιμωρία θα φας? Παραπάνω από 11 αγωνιστικές. Όχι, βέβαια. Ε? Το πολύ πολύ να μην παίζουμε χωρίς κόσμο. Όταν όμως δεν έχει κάγκελο, δεν θα έρθει ο Καραπαπάς με τον Μπαρμπασάβα και τον Μυραλάς να προκαλούν όλο το γήπεδο και να δείχνει ο άλλος τα κακαλά του. Θα το σκεφτεί. Ούτε ο Κομίνης μαζί με τον Αρουραίο αυτό τον Ποντικαρά θα δείξουν σέντρα και θα το πάρουν πίσω τον γκολ. Ξέρεις γιατί. Δεν θα έχει κάγκελο, αγόρι μου. Αυτό όντως δεν θα έχει κάγκελο, παλικάρά μου. Κατάλαβες. Έχω ακούσει από τον πατέρα μου, τώρα από το θείο μου, θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν δεν είχε κάγκελα η Τούμπα, με μια συνομιλία τους με γνωστό τέλος πάντων διευθυντή της πρώτης εθνικής της τότε εποχής, που έλεγε σε αντίστοιχη φάση, όχι στο τέλος του πρωταθλήματος, σε κάποιο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, σφύρα τη λήξη, πάμε να φύγουμε, μην κάνεις μπιπιπιπ. Ναι. Γιατί θα μπουν μέσα θα μας φάνε. Ήταν έτοιμοι να μας φάνε. Δηλαδή το νιώθαν αυτό και οι διαιτητές. Ήξεραν ότι μέχρι ένα σημείο μπορούν να το κάνουν. Από ένα σημείο και μετά δεν γινότανε. Και ήταν ακριβώς τη μετά λίτσα εποχή. Τότε που ο κόσμος ήταν έτοιμοι να δαγκάσουν λαρίγκια. Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, ας το κάνει αυτό. Εδώ παντός είναι καλή πρόταση. Και εγώ είμαι μαζί σου. Ας μην έχει κάγκελα και ας δούμε μετά τι θα κάνουμε. Γιατί αποδείχτηκε, κάποτε λέγαμε να έρθει ένας μεγαλοεπενδυτής. Όταν είχαμε δίκηση πρωτοδικείου, έτσι, να κάνουμε ομάδα. Ήρθε ο μεγαλοεπενδυτής. Κάποτε λέγαμε μετά να κάνουμε 2 εντεκάδες, να κερδίσουμε και τους διαιτητές. Κάναμε 2 εντεκάδες. Τώρα δεν φτάνει ούτε αυτό, ρε φίλε. Δεν φτάνει ούτε αυτό. Σούπα, τώρα δηλαδή πρέπει να κερδίσουμε. Είναι 10 βήματα μπροστά σου. Δεν είναι, μην την ψάχνεις. Όχι φίλε. Όχι φίλε. Στη Λαμογιά. Όχι φίλε. Μην το βλέπεις έτσι. Μπορεί να είσαι εσύ πίσω. Ξέρεις γιατί είσαι πίσω. Μπορεί να είσαι εσύ πίσω. Σου. Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί ο πρόεδρός σου ήρθε και σου είπε: εγώ θα σου καθαρίσω το ποδόσφαιρο. Έτσι. Ναι. Θα σου εγγυηθώ εσένα τον παίχτη μου. Ότι θα σου εξασφαλίσω το 50-50. Εσύ θέλω να πεις μέσα, θα είσαι πληρωμένος. Θα έχεις τα εργομετρικά σου, θα έχεις την αποθεραπεία σου. Θα μπαίνεις μετά την προπόνηση στην κατάψυξη, θα βγαίνεις, θα έχεις μοντέρνο γήπεδο, θα έχεις τα πάντα. Ναι. Από σένα ζητάω να πεις μέσα και να κερδίσεις. Το είπε, και το αλλά υπάρχει μία έλλειψη στη δήλωση. Ναι. Δεν οριοθέτησε το πότε. Δεν είπε σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια. Κατάλαβες. Γιατί περάσανε 5-6 χρόνια από τότε που ήρθε και βλέπουμε πάλι τα ίδια. Εγώ δεν έχω ευθύνες στον προς Θεού, έτσι. Γιατί ξέρω πραγματικά τι σημαίνει πρασινοκοκκινοκίτρινη κάποτε παράγκα, Θόδωρε. Το ξέρω πάρα πολύ παράγκα καλά. Κατάλαβες. Εντάξει. Το κακό είναι ότι δεν το ξέρε ο πρόεδρος όταν ήρθε. Και το πιο χειρότερο κακό, ότι αυτούς που πληρώνει τόσα χρόνια δεν το είπανε. Ή δεν του δώσαν να το καταλάβει. Τάσο, δεν το έχει καταλάβει, λες εσύ. Ναι, είναι και ο Γιωργάκης μέσα στα πράγματα, τον έχει εκεί, ξέρει. Ρε Θόδωρε, άλλο σου λέω. Άλλο να το καταλάβεις μόνο σου γιατί το ζεις. Και άλλο να σε τσιγκλίσουν και να σε ξυπνήσουν και να σε πούνε, ξέρεις το και το και το και το γίνεται. Να σου πω κάτι που δεν το έχεις σκεφτεί. Πιστεύεις ότι αυτός που είναι έτσι μεγάλος επιχειρηματίας, δεν είναι τυχαίο αυτό εδώ, έτσι. Καταλαβαίνει κατευθείαν, είναι γάτα ο άνθρωπος. Μετά από τόσα χρόνια, γνωρίζει ποια είναι η συμμορία.
Μπορείς να σκεφτείς ότι ενώ ξέρουμε όλοι ότι, ας πούμε, για μένα η άποψή μου είναι τη συμμορία, την κρεμίζει μόνο φτιάχνοντας δεύτερη συμμορία. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν. Συνέχεια επανέρχονται στο προσκήνιο. Αυτός εδώ όμως μπορεί να είναι από τους ανθρώπους που επιμένει και λέει: όχι, εγώ θα το καθαρίσω με το σταυρό στο χέρι. Μπορεί και γι' αυτό, ας πούμε, να το σκεφτούμε και αυτό. Μπορεί τότε, γι' αυτό και να μην μπορεί ο άνθρωπος. Τότε θα είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε και το τίμημα όπως το πληρώσαμε φέτος. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και την πληρώσαμε φέτος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, ναι, αλλά Θοδωρέ. Εκεί έγκυται το θέμα. Θοδωρέ, τη μία χρονιά δεκατέβηκες να παίξεις γιατί σε έσφαξε ο παπάς. Έτσι, μείον τρεις. Έχασε το πρωτάθλημα. Την άλλη χρονιά πήρε το χάρτινο γιατί έπεσε μια σερβιέτα στο Λουνού να πούμε τον νόμο και έκανε τον πεθαμένο. Και γιατί δεν κατέβηκε η Άγκη να παίξει. Τα πρωταθλήματα γίνονται δώρο και χάνονται από την ομάδα. Και περάσανε 33-34 χρόνια πάμε και ακόμα θα λέμε θα πρέπει να κάνουμε αυτό εκείνο για να πάμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται έτσι. Φτάνει. Νομίζω ως εδώ. Φέτος, εδώ είναι η πρώτη χρονιά που, που μπορούμε να πούμε ρεαλιστικά, όχι μόνο εμείς, όταν βλέπω ότι γράφονται στις φυλάδες των Αθηνών ότι, και βλέπεις και στους Μπουκ. Ποτέ Μπουκ δεν έχει δώσει ΠΑΟΚ φοβορή για πρωτάθλημα και με μείον τρεις. Έτσι, δεν λέω τίποτα. Συχάθηκα, κουράστηκα, βαρέθηκα να λέω, βαρέθηκα να με λένε πρωταθλητή καλοκαιριού. Θα το αφήσω μάτς με το μάτς, αγωνιστική με την αγωνιστική και στο τέλος του 2018 αγωνιστικά θα κάνω την προσταφαίρεσή μου. Και αν είμαι πρωταθλητής, καλώς να έρθει. Τάσο, τέτοιο καλοκαίρι 2019. Όμως, έτσι, ρεαλιστικά, τέτοιο καλοκαίρι που να είσαι εσύ στη φάση του δυνατού, να έχεις τέτοια ομάδα, να φτάσεις στο επίπεδο να δανείσαι εσύ τον Παναθηναϊκό, φανταζόσουν ποτέ ότι θα ζήσεις. Εγώ δεν το φανταζόμουν, ρε φίλε. Ότι όχι, δεν το φανταζόμουν κι εγώ. Στο επίπεδο ότι... Δεν το φανταζόμουν και εγώ, Θόδωρε, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Το μαστραπά να πάρεις. Μάιο του 19 τα ξέρουμε. Έως τότε υπομονή όλοι μας. Και όχι μεγάλα λόγια, χαμηλά την μπάλα. Άστο, αν είναι να έρθει, θα έρθει. Ρεαλιστικά είναι. Βλέπεις ότι η ομάδα σου είναι καλύτερη από τις άλλες. Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Στο κλέψαν όμως. Κοίταξε, το καλοκαίρι δεν ήταν έτσι. Δηλαδή με το Στανόγεβιτς έμεινε πολύ πίσω η ομάδα. Όπως και εγώ σου το είχα πει, είχα δει την προετοιμασία της ομάδας και είχα απογοητευτεί όταν πήγα εκεί και είδα τον Στανόγεβιτς και είδα τώρα τον Μπίσεσβα να κάνει κάτι σουτάκια, να πηγαίνουν έξω στο φιλέ και να γελάνε χαχά και αυτός να λέει it's ok και να χειροκροτάει. Παιδιά, αλλά αυτή η παιδική χαρά δύσκολα να γίνει ομάδα. Δηλαδή ξεκίνησαμε στραβά. Εγώ πιστεύω ότι αν ξεκινούσαμε με τον Λουτσέσκο από την αρχή θα είχαμε πάρει από τον πρώτο γύρο το προβάδισμα, θα ήμασταν 9-10 βαθμούς πάνω. Έτσι πιστεύω, μπορεί να λέω και λάθος, αλλά από την προετοιμασία. Ναι. Τα δύο παιχνίδια από τα πρώτα έξι που εκτός έδρας που έχασε ο ΠΑΟΚ, που έχασε βαθμούς εκεί πέρα, άμα τα έπαιρνε, θα ήταν και πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό που είχε πει ο Τάσος τόσες φορές και πολλές εκπομπές. Ναι. Έξι μάτς δεν έχασε, αλλά έξι μάτς δεν κέρδισε κιόλα. Αυτό. Άμα έπαιρνε δύο από αυτά τα έξι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Εντάξει, αλλά εκεί δεν μας βγήκαν, δεν έπαιξε ο Μακ, δεν έπαιξε, εντάξει, είχαμε... Καλά, ο Μακ φέτος δεν έπαιξε καθόλου, άστο, δεν είναι τραγικός. Ακριβώς, δηλαδή ήταν ο Μακ φέτος μια μεταγραφή σκιά του εαυτού του. Δεν τον είδαμε, ξεχάσαμε τον παλιό τον Μακ. Εντάξει, περίμεναμε από αυτό να μας βγάλει 8-10 γκολ. Μας τα έβγαλαν φυσικά οι Μέση, γιατί οι Μέση του ΠΑΟΚ πήγαν πολύ καλά. Έλα βρε, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την πορεία της ομάδος. Το πραγματικό τρένο του ΠΑΟΚ φέτος, με 16 συνεχόμενες νίκες σε κύπελο και πρωτάθλημα, με όλες αυτές τις λαμογές που κάνανε, αρχής γενομένες με το καραγκιουζλίκι του Όσκαρ που έκανε τον πεθαμένο από μια σερβιέτα που έπεσε στον ώμο του, έτσι, κατ' επέκταση με το μάτς με την ΑΕΚ, καταρχήν πήγαν να σταματήσουν το μάτς με τον κόσμο, δεν τους έκατσε γιατί ο κόσμος πραγματικά ήταν υπόδειγμα φέτος. Και διατάραξαν την ησυχία και την αγωνιστική επιτυχία της συνεχόμενης νίκης στο σερί της ομάδος, σέρνοντας την ομάδα και μην ξέροντας την απόφαση για ένα μήνα ολόκληρο. Τρεις εβδομάδες με ένα μήνα. Η ζημιά έγινε τάσο με τον Ολυμπιακό. Έγινε στην Τρίπολη. Και έγινε στην Τρίπολη. Ήταν η ζημιά. Αν παίζαμε πρώτα με ΑΕΚ και μετά με Ολυμπιακό, κατάλαβες. Γιατί θα ήμασταν πάνω, βαθμολογικά, αν ήμασταν πάνω δηλαδή από την ΑΕΚ και με χ που βολευόμασταν, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αγόρι μου γλυκό, το είπα. Ο Ολυμπιακός ήξερε ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και έκανε ό,τι έκανε για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τα συνεταιράκια του ΠΟΚ. Τα συνεταιράκια του ΠΟΚ πάρε πρωτοσέλιδα πριν 4 μήνες και 5 και κοίτα. Του Ολυμπιακού. Υπέρ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Τους ξεφτύλισες πραγματικά φέτος. Ο Θωμαίδης τώρα σταμάτησε να κάνει εκπομπές κατά του Ολυμπιακού. Μην την ψάχνεις τώρα τη φάση. Ποιος ο Θωμαίδης τώρα, έτσι. Πού στο κανάλι του Αλαφούζου, του Παναθηναϊκού, του αιωνίου εχθρού, αντιπάλου, βάλε ό,τι θέλει. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις τώρα.
Δεν αναφέρθηκε στο όνομα Μαρινάκης εδώ ξέρουμε, και ένα χρόνο τώρα. Ξέρουμε τι το ποιόν του καθενός και το τι ρόλο βαράει. Έτσι, απ' έξω κανένα καλωτά εδώ και τόσα χρόνια. Ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος για τις κινήσεις του. Αλλά η αλήθεια είναι πάντα μία. Και αργά ή γρήγορα τη μαθαίνει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Και το τι ρόλο βαράει ο καθένας, το ξέρετε. Κοίταξε, κύριε Ολυμπιακή, δεν το γουστάνε αυτό που κάνουν. Δηλαδή η ρετσινιά που τους έμεινε και θα τους μείνει, έτσι ότι δεν κατεβήκαν να παίξουν, το ξέρουν και οι ίδιοι. Φτάνει άσε ρε που δεν το γουστάρουν. Αύριο μεθαύριο την επόμενη χρονιά θα βγαίνει ο Νοβοσέλατς και ο κάθε Νοβοσέλατς και θα σου λέει 45 έχω ρε, 44 έχω ρε. Τρέλα θα σε πουλάει με υπεροψία. Και ξέρετε, σου λέει, τι με νοιάζει εμένα ρε, μου γκρέμισε τον προπονητή μου κάτω. Έπρεπε να φας και μείον 10, θα σε πουλάει και τρέλα. Τέτοιοι είναι οι περισσότεροι. Εκεί δεν έπρεπε να είναι Αρετόπουλος, έπρεπε να είναι Σιδηρόπουλος. Να τους πει τελείωσε, βγαίνετε έξω, δεν βγήκατε, μηδενίζεσαι. Είδα και το Σιδηρόπουλο πως φύριξε. Άστο. Ο Αρετόπουλος παντός αποκλείεται. Δηλαδή από τον Αρετόπουλο τώρα, ο διαιτητής θα έπρεπε να πει, ωραία, τι λέει ο γιατρός του αγώνα, λέει ότι μπορεί να συνεχίσει. Δεν συνεχίζεις, μηδενίζεσαι. Τέλος, αυτός είναι ο κανονισμός. Τα άλλα όλα τώρα και όλο που στήθηκε εκεί το ταρατατσούμ, τι έγινε, τι δεν έγινε, είναι για άλλες συζητήσεις. Αφού δεν το έκανε αυτό ο Αρετόπουλος, εκεί τελείωσε κιόλας. Εγώ πίστευα με το που άκουσα ότι δεν το έγραψε το φίλο αγώνας και προσπάθησε να το καλύψει και συμπληρωματικές. Εντάξει. Κάνε ένα επίλογο, Θόδωρε, να πάρουμε τους υπόλοιπους. Επίλογο τι να πω, παιδιά. Πικρία μπορεί να κάνω να έχουμε που χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά τα καλύτερα έρχονται τώρα, από τώρα. Δηλαδή, ανυπομονώ εγώ να δω την ομάδα μας να παίζει μπάλα. Έχω και απαιτήσεις φέτος από την ομάδα. Όχι μόνο ανυπομονώ, θέλω να τη δω και ένα σκαλί πάνω. Αυτό, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα από εμάς. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, φίλε Θόδωρε, από το Ανόβερο. Ωραία φωνή. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για ένα ταρτάκι ακόμα. Θα είμαστε συντροφιά εδώ, παρέτσα. Όλο το team. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια σου, λέτε. Είναι τελικά η διαφορά μεγάλη κάθε χρόνο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δηλαδή, στην αρχή είχες να αντιμετωπίσεις τον Ολυμπιακό και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Μετά χρειάστηκε να, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί η ομάδα του ΠΑΟΚ, να συμπράξει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και στο τέλος μπήκε και η ΑΕΚ. Οπότε τώρα έχεις ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό να ενωθούν για να μπορούν να σε αντιμετωπίσουν. Αυτές οι διαφορές ισορροπιών φαίνονται στο πόσο δυνατός γίνεσαι. Όταν γίνεσαι δυνατός, οι άλλοι δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα τους. Τόσα χρόνια τα έχουν. Και εκεί είναι το παιχνίδι το μεγάλο. Αν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις όλους μαζί. Θα φανεί. Σίγουρα το να κρατιέται ένας διαιτητής, ο οποίος αντικειμενικά σφύριξε, λέει, ότι δεν είναι γκολ και πανηγύριζαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μετά σφύριξε ότι είναι γκολ και διαμαρτυρόντουσαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα πώς γίνονται αυτά. Πρώτα απ' όλα σφίριξε ότι είναι γκολ. Πρώτα απ' όλα σφίριξε ότι είναι γκολ. Συγγνώμη. Ορίστε. Πρώτα απ' όλα σφίριξε ότι είναι γκολ. Ναι, αλλά τι έγραψε. Έγραψε ότι στην αρχή λέει, είπε ότι δεν είναι γκολ. Τώρα πώς γίνεται να λες δεν είναι γκολ και να πανηγυρίζει οι παίκτες του ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Αυτό το είπε στο δικαστήριο, στο email που έστειλε για σαν κατάθεση. Στο φύλλο αγώνας αυτό που είχε πει είναι ότι αρχικά το έδωσα γκολ. Μετά με παρέμβαση του επόπτη το ακύρωσα και του τέταρτου και μετά μόλις πήγαμε στα αποδυτήρια το μέτρησα και το έβαλα και στο φύλλο αγώνας ότι... Του επόπτη που του το είπε στον επόπτη άτομο από τον πάγκο από του... Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ του ψυχοδρομητικού, ναι. Και μετά ναι, στο... αλλά εκεί που το, αυτό που έγραψε, ο Στυλιάρας την αυτό που πήγε δηλαδή, στα δικαστήρια, ουσιαστικά στη δίκη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σπίνακες ο Στυλιάρας φέτος. Είπε ότι στην αρχή λέει δεν είναι, το ακύρωσα λέει, δεν το ναι, εντάξει, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θέλει να παίξει με την νοημοσύνη και τα εκατομμύρια μάτια που βλέπανε το μάτς. Μα πάει να βγάλει τρελούς στους 22 παίκτες πρώτα απ' όλα. Ναι, γιατί εγώ δεν σου λέω τους 22 ρε φιλάρετε. Συμπεριφέρθηκαν εντελώς αντίθετα. Μου λες, το πάω κάκ, πόσο κόσμος το βλέπε, τηλεοπτικά ξέρεις. Εγώ λέω το έβλεπε παγκοσμίως πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμος. 4 εκατομμύρια μάτια. Ό,τι και να πει κανείς, 4 εκατομμύρια μια μάτια. Μια τέτοια αντιεπαγγελματική κίνηση,
ουσιαστικά δεν μπορείς να τη δικαιολογήσεις, δεν μπορείς να τον κρατήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. 4 εκατομμύρια μάτια έλεγα λοιπόν. Δύναμη, χωρίς να υπολογίσω αυτούς που φοράνε γυαλιά. 4 εκατομμύρια μάτια φυλάρεται χωρίς να υπολογίσω αυτούς που φοράνε γυαλιά. Πάει να τους βγάλει τρελούς ο Κομίνης δηλαδή. Μα αυτό ακριβώς, έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι εντελώς έξω από κάθε λογική αυτό, αλλά το αποδέχτηκαν. Το αποδέχτηκαν, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι όταν κάποιος δεν σου κατοχυρώνει τον κόλ, εσύ να πανηγυρίζεις. Δηλαδή είναι παλαβό, μα την αλήθεια. Αλλά τι να πεις, δεν βγαίνει καμία άκρη σε αυτό. Όλοι είδαμε ότι αρχικά έδειξε σέντρα και αυτός και ο Ποντίκης. Σίγουρα. Και μετά από ακόμα και τον εαυτό του ανέρεσε. Ναι, αυτό που έγραψε, ανέρεσε και τον ίδιο τον εαυτό. Γιατί είπε ότι από την αρχή το ακύρωσε. Ναι. Εκείνο το αστείο. Και άμα ήταν σίγουρος θα πήγε να καταθέσει και στα 3 δικαστήρια που έγιναν. Ο άνθρωπος μα γι' αυτό δεν πήγε. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει αυτά που έγραψε. Τίποτα βρε. Το κατακύρωσε τον γκολ, ήταν γκολ κανονικό. Τον είπα από μέσα ο Στυλιάρας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί πήρε ραπόρτο από το ρεπόρτερ της ΑΕΚ που ήταν στον πάγκο, από το συνδρομητικό, ότι φωνάζαν ότι είναι offside, και μίλησε ο Στυλιάρας στον επόπτη, στον Αρουραίο, και ο Αρουραίος το μετέφερε στον Κομίνη. Αναστάση, εσύ καλά τα λες. Αυτός γιατί τα έγραψε ανάποδα και τα δέχτηκε. Εγώ δεν θα φτάσω στο τι έγραψε. Αν ήταν. Αφού τα είδε όλα αυτά. Μην πας στο δικαστήριο, σου λέω. Γιατί να φτάσει στο δικαστήριο υπόθεση. Ο διαιτητής εκείνη την ώρα το τελειώνει. Ο ικανός διαιτητής, ο καλοπροαίρετος διαιτητής, αυτός που αξίζει να διαιτητεύει και Ελλάδα και Ευρώπη, παίρνει την απόφαση του εκείνη τη στιγμή. Αυτό και αν είναι. Τελείωσε. Το λέει και η FIFA και η UEFA. Από τη στιγμή που κατοχυρώνεται τον γκολ, μετράει και μετά βγαίνει παραπονούμενος. Κάνει ό,τι θες, είναι όπως στρατό. Εκτελείς και βγαίνει παραπονούμενος. Το γκολ εφόσον το μέτρησε. Το γκολ εφόσον το μέτρησε είναι παράνομο. Να το πάρει πίσω. Κατάλαβες. 5 λεπτά για να αποφασίσεις μία φάση. Είσαι ο πιο ανίκανος διαιτητής. Ο ικανός λοιπόν διαιτητής, αυτός που αξίζει να διαιτητεύει, δεν αναιρεί την απόφασή του ακόμα και αν είναι λάθος. Τελειώσαμε. Και κάνει γρήγορα. Τελειώσαμε. Έστω και λάθος ή σωστό, κάνει γρήγορα. Μέσα σε δευτερόλεπτα αποφασίζει. Ναι. Δεν μπορεί να περιμένει. Γι' αυτό σου λέω. Μην πας στο δικαστήριο. Για να βγάλει μια απόφαση. Ναι. Δηλαδή στα 6 λεπτά τι κάνανε. Βάλανε σωματωμένο DVD στο μυαλό τους και είδαν το replay. Ε? Για μένα αυτό ήταν το προκλητικό. Αυτή ήταν η πρόκληση του αγώνα. Μα φυσικά ήταν πρόκληση γιατί. Για να προκληθεί και ο κόσμος να μπει μέσα, να πούμε να τελειώνει η υπόθεση. Να σε τελειώσει μια και έξω. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τις τακτικές. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει πιο προκλητικά. Θυμάσαι. Ακόμα κι αν στήριζε ανάποδα, δεν θα γινόταν τίποτα. Αλλά στην αναμονή, βράζει ο κόσμος, γίνεται φουντώνει. Όλοι μαζί γίνεται το χειρότερο με αυτόν τον τρόπο. Θυμάσαι το μάτσο του Ολυμπιακού με τον Παπά, που έδωσε το πέναλτι στο ΜΑΚ. Ναι. Γιατί δεν το διέκοψε το μάτσο 3 φορές. Θυμάσαι. Γιατί είχαν παιχτεί 250 εκατομμύρια έξω στη Ζουαζιλάνδη που είχαν παιχτεί στο διπλό του Ολυμπιακού. Θυμάσαι και ποιος το διέκοψε το μάτς. Ποιος το διέκοψε το μάτς. Ο κόσμος. Ο κόσμος μπήκε μέσα και το διέκοψε. Ουσιαστικά δεν ήθελε να το διακόψει με τίποτα. Αυτό ακόμα λέω. Και με τον κόσμο δεν θα το διέκοπτε. Ποιο, αφού μπήκαν μέσα ρε εσύ. Μπήκανε μέσα, αλλά εκείνος επέμενε να συνεχίσει ο αγώνας. Αυτό λέω. 3 φορές πήγε να το διακόψει και το διέκοψε. Σε άλλη φάση δεν το διέκοπτε. Ουσιαστικά αυτό είναι η γελιοποίηση ενός αθλήματος που έχει κανόνες. Όταν οι κανόνες τόσο πολύ γίνονται λάστιχο, φαίνεται καθαρά ότι οι κανόνες δεν υπάρχουν. Μπράβο. Και είναι και απόδειξη και ξεβράκωμα, ξεσκέπασμα για τους κακοπροαίρετους διαιτητές, οι οποίοι ξεβρακώνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο Πάκου λίγες φορές το έχει κάνει. Αλλά για να το φτάσουμε λίγο και σε αυτές τις μέρες που ζούμε, γιατί πραγματικά δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Μπορεί να γίνονται κάποια ωραία παιχνίδια. Αλλά ρε παιδιά να είναι. Όπως ήταν στο Στίβο. Στο Στίβο φτάσανε να αρχίσουν να κάνουν μεταγραφές. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, η εθνική Γερμανία Στίβου. Πάει και παίρνει έναν Αιθίωπα για να τρέχει εκεί πέρα να παίρνει μετάλλια για λογαριασμό της Γερμανίας. Αυτό το πράγμα, δηλαδή η Ελβετία,
να βάζει γκολ, ο άλλος να κάνει το σήμα του ο Κωσόβου Τζάκα. Και ο της Τζάκα Αλβανίας και ο Σακίρη. Και να είναι και ο ένας και ο άλλος και οι δύο που βάλαν το γκολ το ίδιο κάνανε και να είναι στην Εθνική Ελβετίας απέναντι από τους Σέρβους, είναι τόσο πολύ περίεργο. Όταν δηλαδή ο Γερμανός, αυτός πως τον λένε που έφαγε την κόκκινη κάρτα, ο Μποατέγκ. Ο Μποατέγκ. Mm. Ουσιαστικά ο Γερμανός, ο καθαρόαιμος, είναι δυνατόν να υπάρχει στην Εθνική Γερμανίας και να λειτουργεί κανονικά? Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν καθαρά ότι σε λίγο καιρό ο καθένας θα είναι παντού. Αυτό το έχουμε δει και παλιότερα με πολλούς ποδοσφαιριστές. Με τον Κλόζε, πραγματικά με τον χαίρομαι με τον η Ισλανδία, 350.000 άνθρωποι να μπορούν να βγάζουν ολόκληρη εθνική, να έχουν όλοι τα ίδια ονόματα όπως κάνουν και οι Σέρβοι, και αυτό να δείχνει ότι ένα έθνος είναι ένα έθνος. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Μάλιστα. Απλώς παίζουν ρόλο και τα συμφέροντα τα οποία έχουν. Παίζει πολύ ρόλο για τις ομοσπονδίες το πού θα φτάσει η εθνική ομάδα και το τι έσοδα θα έχει από κάθε μεγάλη διοργάνωση. Και μα την αλήθεια δεν με πειράζει καθόλου να υπάρχει μαύρος μέσα στην Εθνική Ελλάδος, αρκεί να είναι γεννημένος εδώ, οι γονείς του να ξέρουν ελληνικά και να έχει μεγαλώσει με την ελληνική παιδεία. Μέχρι εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά γίνονται μεταγραφές, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουν γεννηθεί καν στη χώρα. Και τους παίρνουν για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουν ομάδα. Να. Αυτό λοιπόν κάποια ώρα είναι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Θα φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχουν Κινέζοι στην Εθνική Γερμανίας, Γερμανοί στην Εθνική Κίνας και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι που το χαλάει όλο, γιατί έτσι χάλασε και το μπάσκετ. Το μπάσκετ κάποτε είχε παίκτες που ήτανε 5 χρόνια μαζί, τους ήξερες, ήτανε μάλιστα πολλές φορές από την περιοχή σου, δηλαδή τα παιδιά που μπαίνανε στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, ήταν παιδιά που τα ήξερα από το γυμνάσιο. Και αυτά τα παιδιά παίζανε μπάσκετ στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Λοιπόν, αυτό χάθηκε. Μετά χάθηκε η ομορφιά του, γιατί ζούσες αυτό που έβλεπες και ήξερες ότι είναι κοντινό σου, είναι δικό σου πράγμα. Στο βωμό της διάκρισης... Τώρα βγαίνουν 5 παίκτες, έρχονται άλλοι 5 του χρόνου. Στο βωμό της διάκρισης των μεταλλίων και των τίτλων, δεν υπάρχει ούτε εθνικότητα ούτε τίποτα. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει. Τίποτα απολύτως. Γιατί ξέρεις κάτι, φιλάρετε. Ο στόχος είναι μόνο το χρήμα. Έχουν βάλει πολύ μεγάλα ποσά για να γυρίζουν οι δικοί τους. Ουσιαστικά κάνουν τα κουμάντα τους οι managers και οι υπόλοιποι παράγοντες. Και έχει τελειώσει. Δηλαδή πάει το άθλημα, όποιο άθλημα και να δεις, πάει και εξαφανίζεται. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια και χαρά σας. Γεια σου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Με αφορμή τώρα αυτό το... αυτό που έκανε ο Τζάκα και ο Σακίρη παίζοντας στην Ελβετία. Εντάξει, δεν πας να μπορεί να κάνεις το σήμα του... της μεγάλης Αλβανίας. Εγώ αν ήμουνα πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ελβετίας, θα τους είχα διώξει, είχα πελάσει. Σήμερα κιόλας. Έχετε φύγει. Δρόμο. Δρόμο είναι από τη χώρα. Είπαμε, τα συμφέροντα. Είναι ξεφτύλα, είναι ρεζίλι. Ρεζίλ, εθνικό ρεζίλι για την Ελβετία, να κάνουν τέτοιες κινήσεις ποδοσφαιριστές και να τους έχουν στην εθνική. Όπως και στον ελληνικό χώρο, έτσι. Δεν βγάζω μας απ' έξω. Κάποτε πανηγυρίζαν και τρέχαν και κάναν που ο Πύρος Δήμας, Καγιασβίλη και αυτά πέραν τα χρυσά μετάλλια, τα αργυρά κτλ. Αν ήταν κλέφτες και δολοφόνοι, θα ήταν Αλβανοί. Ο Δήμας και ο Γεωργιανός, ο Καγιασβίλη. Τώρα επειδή πήρανε μετάλλια κτλ. Χωρίς να ξέρουμε τις βρώμες που βγήκαν για τον προπονητή και τα λοιπά, για τα χάπια και τα ξέρω εγώ, είναι Έλληνες. Πανηγυρίζαμε που σηκώνανε τα κιλά. Είναι κατά εντάξει, αν ήταν κλέφτης και δολοφόνος ο Πύρος ο Δήμας, θα το κουράζανε Αλβάνο. Εντάξει. Είναι κατά και σε κάποιους, κάποιους τους πειράζει αυτό που ακούνε. Όσο ο Μισούνοφ ήταν Έλληνας, το Μισούνοφ το βγάλαν Έλληνα και τον Μπρέλεβιτς το βγάλαν Έλληνα. Είναι όπως μας βολεύει. Εντάξει. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν. Αλλά καμιά φορά παρεξηγούμαστε γιατί τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Πώς σχολιάζετε αυτό με το ΑΕΤΟ και να κλείσουμε αυτό με τη Μεγάλη Αλβανία.
Υπάρχουν πολλές Ελβετίες που το έχουν ξανακάνει αυτό. Πέρα από αυτούς τους δύο υπάρχουν, δεν είναι μόνο ο Σακίρη και ο Τζάκα, υπάρχουν κανένα δυο ακόμα, ο Μπεχράμι και ο Τζεμαήλ νομίζω, οι οποίοι το έχουν ξανακάνει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τους τιμωρήσουν ή κάτι άλλο. Δηλαδή το έχουν ξανακάνει, το έχουν ξαναδεί το έργο στην Ελβετική Ομοσπονδία, το αποδέχονται, ναι, ωραία, και δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουν κάποια μέτρα. Να αποκλειστεί η Ελβετία, αν υπάρχουν νόμοι υγιεισίων για όλους, και για παράδειγμα προς αποφυγή ξανά, αλετρωτισμό κτλ., να αποκλειστεί η Ελβετία. Πάνω σε αυτό το οποίο λες, η FIFA τα απαγορεύει αυτά. Να περνάς πολιτικά μηνύματα, ναι, και δεν συμμαζεύεται. Και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές θα κληθούν να απολογηθούν στη FIFA, ναι, και στη FIFA βασικά που διοργανώνει, ναι, το παγκόσμιο κύπελο. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις, θα πει ο Αλβανός, ο Τζάκα και ο Σακίρη. Α, εγώ Μπεφίκα από μικρό παιδί με το σήμα της Μπεφίκα έκανα. Αυτό θα πει. Κατάλαβες. Υπάρχουν παιδιά και από παιδιά στη FIFA και το έχουμε ζήσει και το έχουμε βιώσει πάρα πολλές φορές. Να πούμε και κάτι που χρωστάμε. Στο γρήγορο, είπαμε να πούμε τις ομάδες τις οποίες μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο, που το είπαμε και να το πούμε, ναι, και να το προλάβουμε. Είναι η Μπενφίκα, η Δυναμό Κιέβου και η Στρούμγκαρτ. Άμα περάσει. Σε ποιο γύρο? Στον τρίτο προκριματικό. Στο δεύτερο ήθελα. Στο δεύτερο είμαστε ήδη εμείς. Είναι η δεύτερη ομάδα, ρε παιδί μου. Λέμε να αποκλείσει τη Βασιλεία, με ποιο θα παίξουμε. Σου λέω, ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Σε μια από αυτές που είπε ο Στέλιος. Δεν πρέπει να είναι αυτές. Νομίζω ότι η Φενέρμπαξέ είναι. Περίμενε, θα σου πω. Εξαρτάται το αν θα είμαστε ισχυροί ή όχι, έτσι. Είμαστε ισχυρούς, ναι. Είμαστε ισχυροί. Φενέρμπαξέ νομίζω είναι. Δεν θυμάμαι τις άλλες τις ομάδες. Ναι, δίκιο έχεις. Είναι η Φενέρμπαχτσέ, η Σπάρτακ Μόσχας και η Σταντάρ Λιέγης. Ναι, αυτή. Σπάρτακ Μόσχας και η Σταντάρ Λιέγης. Ναι, Φενέρμπαχτσέ. Και αν περάσει μία από αυτές τις τρεις. Και μετά πας σε αυτές τις ομάδες. Και μετά θα βγουν οι διασταυρώσεις. Δεν έχουν βγει ακόμα. Άρα μιλάμε για, όπως το είπαμε, έτσι. Ναι, για, ναι, μία δύσκολη κατάσταση, δύσκολη περίπτωση. Όχι ότι δεν γίνεται. Ναι. Έτσι, αλλά για να γίνει ή για να αισιοδοξείς ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις. Δεν ξέρω να συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Έτσι, δηλαδή πρέπει να αποκτηθεί περισσότερη ποιότητα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι χρειάζεται και χρόνος να δέσει η ομάδα. Εντάξει, και τον κορμό τον έχει στήσει, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, να μπουν στον κορμό οι 2-3 προσθήκες που θα έρθουν. Αυτό ακριβώς. Να αφομοιωθούν με την ομάδα, να ενταχτούν, να πάρουν τον χρόνο τους, να δουν τα προπονητικά συστήματα που να θέλει ο προπονητής. Και οι μεταγραφές. Γιατί μπορεί να γίνει μια μεταγραφή, αλλά μπορεί να μην βγει, να μην μπορείς να αποδώσεις την ομάδα. Πάντως η Αίγυπτος αποκλείστηκε, Σερβία μάλλον και αυτή δεν προχωράει, οπότε ο Πρίγιοβιτς και ο Ουάρντα επιστρέφουν. Σερβία δεν προχωράει. Πιο γρήγορα. Παίζει με τη Βραζιλία τελευταία αγωνιστική, οπότε δύσκολα. Εντός ή εκτός. Λοιπόν, τι κάνουμε, την κανά σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά. Ναι, φινίτο. Πάμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο του Λίμπερο που ήταν συντονισμένοι και σήμερα εδώ με ασπρόμορες πτήσεις. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ εδώ πάλι στις 10 με την αθλητική σας ενημέρωση με τις ασπρόμορες πτήσεις. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά, το Χρήστο του Γεράνη και το Χρήστο του Αργυρίου και το Στέλιο του Παντονίου, άλλο ένα βράδυ που ήταν εδώ παρέτσα μαζί μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση εμείς. Κοιτάξτε, είστε δύο πολύ καλές φωνές. Παράλληλο το μικρό της ηλικίας σας που είστε νεαροί, είστε προσγειωμένοι, είστε όριμοι, είστε σοβαρά παιδιά, είστε ενημερωμένοι, είστε ποδοσφαιρόφατσες, οπότε κερδίζετε ένα πριβέ χορό στο όνειρο από μένα, να ξέρετε. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, από ασπρόμενες πτήσεις, από τα Σωτρέγια, το Στέλιο Παντονίου και τους Χριστάδες και το Βασίλη Καβαδία και τη Στέλλα που περιμένει έξω, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Auf Wiedersehen.